σταματήστε να ξεπουλάτε κατεχόμενες περιουσίες στον Ατήλα, κάλεσε τους πρόσφυγες με δραματικό τόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε ομιλία του στην αντικατοχική εκδήλωση των μορφητών στον Αστρομερίτη, ο πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό Ελληνοκυπρίων που ξεπουλούν, όπως τόνισε, τις περιουσίες τους και έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για αρνητικές επιπτώσεις στο ίδιο το Κυπριακό. Για όσα τόσα χρόνια υπέμεναν και ανέμεναν. Τους καλώ να συνειδητοποιήσουν ότι μέσα από το ξεπούλημα των κυπριακών περιουσιών, των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, αποδυναμώνουν την διαπραγματευτική μας θέση για επιστροφή και ιδιαίτερα για εδαφικές αναπροσαρμογές. Ας συνειδητοποιήσουν ότι χωρίς να το θέλουν ή έστω και εξ ανάγκης, δημιουργούν αρνητικές προϋποθέσεις είτε για απελευθέρωση και επανένωση, είτε για την διαπραγματευτική ίσχυν που πρέπει να έχουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι δεν αμφισβητεί κανενός τον πατριωτισμό, όμως υπέδειξε οφείλει να επισύρει την προσοχή στους κινδύνους για τον τόπο. Ας μην παραγνωρίζουμε πως οι ελληνοκυπριακές περιουσίες που αποζημιώνονται μεταβιβάζονται στην τουρκική κυβέρνηση. Τουρκοποιούνται, όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Απεζημιώσεων προχτές, και διαβιβάζονται στους Τουρκοκύπριους, εάν επανταλλάγματι μεταβιβάσουν οι Τουρκοκύπριοι τις περιουσίες τους στις ελεύθερες περιοχές. Αυτό και μόνον αρκεί για να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. Να πούμε ότι ακρός επικίνδυνη αυτή η έκβαση. Από τη μια όψη του νομίσματος, από την άλλη έχουμε τον κόσμο που αντιπροσωπεύεται εδώ να πω από τον κύριο Γιώργο Ματσαίου, που είναι πρόεδρος του Πανκυπρίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Περιουσιών Κατεχομένων, ΠΑΣΥΠΕΚΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Έχουμε εδώ τον κύριο Λουκί Λουκαΐδη, που είναι δικηγόρος και πρώην δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε, κύριε Λουκαΐδη. Καθώς επίσης και τον κύριο Αχιλλέα Δημητριάδη, δικηγόρο. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά που πρέπει να δούμε και πρέπει να μάθουμε. Περιμένουμε, όπως πάντα, τα δικά σας τηλεφωνήματα στο 77 77 10 88. Να αρχίσουμε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ματσαίου λίγο. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Ματσαίου, από πού κατάγεστε, με απλά λόγια? Εγώ κατάγομαι από τα Λιβερά της επαρχίας Κερίνιας, με τεράστια περιουσία, αλλά δεν έχει σχέση το αν είναι τα τεράστια. Τα Λιβερά, έτσι, είναι το τελευταίο χωριό στο ακροτήριο Κορμακίτη. Ναι. Λοιπόν, παραθαλάσσιο δηλαδή. Παραθαλάσσιο από τρεις πλευρές. Ναι. Απευθυνθήκατε στην Ευρωπαϊκή, στο δικαστήριο αυτό τον... Μαζί με τον κύριο Αχιλλέα Δημητριάδη. Αποζημιωθήκατε, δικάστηκε δηλαδή? Ναι. Όχι. Όχι. Διότι οι θύνοντες μας, οι κυβερνώντες, είχαν κάνει τις συνομιλίες, διότι θα έλυαν το κυπριακό πρόβλημα με τις συνομιλίες, κατά την άποψή τους. Και επί 40 χρόνια δεν είδαν καθόλου τους ιδιοκτήτες γης. Μισό λεπτό. Αφού απευθυνθήκατε στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Ένα-ένα. Αφού απευθυνθήκατε στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Την λεγόμενη. Την Επιτροπή Αποζημιώσεων, εγώ. Όχι. Α, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με συγχωρείτε. Γι' αυτό σας λέω ένα-ένα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της Επιτροπής. Αλλά την Επιτροπή θα έπρεπε να την καταδικάσει η ίδια κυβέρνηση και όχι να πάει να αγοράσει την περιουσία την οποία έδωσε η Επιτροπή εις τον Τίμβιον. Πολύ δικαιολογημένο ο Τίμβιος. Με μπερδεύετε. Δεν ξέρω τίποτα. Να αρχίσουμε λίγο με τα δικά σας. Πρέπει να ξέρετε όλοι σας. Ναι, να αρχίσουμε λίγο με την αρχή. Εσείς είστε από τα Λίβερα. Μάλιστα. Έχετε τεράστια περιουσία. Μάλιστα. Και τι κάνατε? Τι έκανα? Ναι. Έκανα προσφυγή στην Ευρώπη. Μάλιστα. Έχω προσφυγή στο Κυπριακό. Πότε? Από το 2000, Αχιλλέα. Ναι, πριν από την υπόθεση Δημόπουλου, και ήταν μια από τις υποθέσεις που απορριφθήκα, διότι δεν είχαμε εξαντλήσει τα εσωτερικά ενδικά μέσα. Μάλιστα. Και είπε το δικαστήριο ότι για να ξανάρθετε κοντά μου πρέπει να πάτε στα δικαστήρια της Τουρκίας. Μάλιστα. Και εγώ δεν πήγα. Λοιπόν, τι έκανα όμως? Έχω προσφυγές για την περιουσία μου σε κυπριακά δικαστήρια. Από το 2008 εναντίον του Τούρκου,
ο οποίος έκτισε σε χτήμα μας 181 σκάλες παραθαλάσσιο, περί τα 120-150 σπίτια, και ακόμη να δικαστεί, κυρία Λίτα. Από το 2008 είμαστε στο 2013. Εγώ για να καταλάβω, με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι νομικός και θέλω να καταλάβω, όπως και ο κόσμος παρακολουθεί, δεν ξέρει. Δηλαδή, γιατί απευθυνθήκατε στα κυπριακά δικαστήρια? Διότι ένας Τουρκοκύπριος πήγε και έκτισε μέσα στο χτήμα. Τουρκοκύπριος πήγε. Ναι, μαζί με το. Και από το 1900. Πότε... Και έχει σπίτι ο κύριος Ταλάτζη κάτω. Έχει ο κύριος Ταλάτζη στην περιουσία σας. Ναι. Και από πότε κρεμεί η υπόθεση? Από το 2008. Από το 2008 δεν δικάστηκε. Δεν δικάστηκε. Ναι. Ορίστηκε πριν 15 μέρες ότι θα εδικαζόταν. Ήρθε ο Τουρκοκύπριος δικηγόρος και έφερε την δική του άποψη στα Τούρκικα την προηγούμενη της δίκης. Αναβλήθηκε 15 μέρες για να μεταφραστεί και να δοθεί στον δικηγόρο μου και πάει λέγοντας. Ναι. Τι θέλετε, να εξετάσετε πρώτα απ' όλα και ο κύριος Πρόεδρος πώς εδόθηκαν οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές. Και ακούτε καθημερινά τα σκάνδαλα που έχουν γίνει σχετικά με αυτό. Και ακούτε τον κύριο Βέργαν, ο οποίος βγαίνει και λέει οι περιουσίες αυτές στην Πάφο να μην να αφαιρεθούν από τους πρόσφυγες, να δοθούν να τις αξιοποιήσουμε εμείς. Και εγώ λέω, τεράστια περιουσία, 2.500 σκάλες, εντάξει, και δεν έχω πάρει τίποτα. Αυτό ολοκάθαρο. Γιατί δεν μου τα δίνουν εμένα τα τουρκοκυπριακά και να την νοικιάζω εγώ και να έχω εισόδημα? Τι σας απαντούν? Κανένας, ούτε καν ενδιαφέρονται. Πήγαμε στη Βουλή, επανειλημμένα, στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής. Εθέσαμε το θέμα της τουρκοποίησης. Οι βουλευτές όλοι συμπαθείς στην υπόθεσή μας, αλλά ούτε μία ενέργεια. Κυρία Λίτα, από το 1980 ασχολούμαι με τις περιουσίες στα κατεχόμενα. Είχαμε φέρει την νομοθεσία της Γερμανίας, η οποία είχε ένα ανάλογο πρόβλημα, και την εδώσαμε σε όλους, βουλευτές, υπουργούς, προέδρους, πρώην και νυν και όλους. Τίποτα δεν έγινε. Επολεμήσαμε, έγινε η μελέτη του Πανεπιστημίου. Τι έγινε από τη μελέτη του Πανεπιστημίου, ακούσατε εσείς τίποτα? Ο τρόπος με τον οποίο εδόθηκαν αυτές οι περιουσίες, αυτήν τη στιγμή την εισβολή της σηκώνουν στη ράχη τους οι ελάχιστοι ιδιοκτήτες γης από εκεί. Και κανένας, μα κανένας, σε συγχαίρω που κάνεις το πρόγραμμα αυτό, για τον λόγο ότι είχα ζητήσει από το ΡΙΚ και από τον κύριο Καρεκλάν και από την κυρία Χαραλαμπίδου να κάνουν ένα πρόγραμμα για τις περιουσίες. Και η απάντηση ήταν, είναι πολιτικό το θέμα και η περιουσία. Κάθε πρόγραμμα έχει τη δική του γραμμή. Είναι, και μα, το... Δεν συζητούν πολιτικά αυτοί. Εμάς μας ενδιαφέρει ως κοινωνικού περιεχομένου εκπομπή, διότι είναι πάρα πολλοί κόσμος που δεν ξέρει, δηλαδή και φίλοι και γνωστοί, οι οποίοι διερωτούνται. Διότι κανένας δεν πρέπει... ενδιαφέρθηκε. Το πλέον φλέγω θέμα μετά την εισβολή είναι το περιουσιακό. Και όλοι το λένε. Τους ακούμε τους πολιτικούς, τους ακούμε τους βουλευτές στις τηλεοράσεις να μιλούν για το πλέον φλέγω θέμα. Το κύριε Ματσέου, εσείς, διότι τα έχουμε όλοι μπερδεμένα, μην νομίζετε. Εσείς γιατί δεν πήγατε στην Επιτροπή Αποζημιώσεων, την λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων? Κυρία Λίτα. Ναι. Να ακούσω το σκεπτικό σας. Ο Τουρκοκύπριος... Δεν σας κατηγορώ για αυτό, σας συγχαίρω, απλά ρωτώ. Ο Τουρκοκύπριος που έκτισε τα σπίτια μου πρόσφερε 10 εκατομμύρια. Και του είπα ούτε 100 να μου δώσει. Δεν πρόκειται να το πουλήσω. Αυτό είναι η ζωή μου εμένα. Εγώ δούλεψα μέσα σε αυτήν την περιουσία. Από τον καιρό που ήμουν 8 χρόνων. Γιατί δηλαδή, με ποιο δικαίωμα και με ποια λογική μπορεί κάποιος να έρθει να μου αφαιρέσει την περιουσία μου στον 20ο αιώνα? Για όνομα του. 21ο αιώνα. Ε? 21ο αιώνα. 21ος, έστω είναι. Ναι. Άρα είστε θυμωμένος, αγαναχτισμένος. Αγαναχτισμένος
Δεν πρόκειται να πάω στην Επιτροπή και περιμένω από αυτούς οι οποίοι μας καλούν να μην πηγαίνουμε τι θα κάνουν για μένα. Και για όλους, δεν μίλω για μένα. Είναι και δεν άλλοι, μίλω το προσωπικό. Είναι και άλλοι διοκτήτες γης που έχουν φτάσει η πλειονότητα, ασφαλώς, στο σημείο 0. Ασφαλώς. Κυρία Λίτα, από το 80 εγνώρισα τον Ιάκωβο Χατζιπασχάλη από το Βαρόσι με τεράστια περιουσία μέσα στην πόλη του Βαρουσού, ο οποίος απέθανε στο ψαθί και ήταν αχθοφόρος στο λιμάνι. Τον Αρσένιο Νικολαίδη, επίσης με τεράστια περιουσία, με χρέη και πέθανε από το άγχος του άνθρωπος. Λοιπόν. Να πάρω τρεις τηλεφωνικές και έρχομαι κατευθείαν κοντά σας. Είναι μεγάλων διαστάσεων αυτό το πρόβλημα και το κάνει ακόμα μεγαλύτερο οι εξελίξεις που τρέχουν τώρα, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το τελευταίο τηλέφωνο, το τελευταίο όνομα δεν το πιάσα, αν μπορείτε να μου το επαναλάβετε. Μάλιστα, αρχίσουμε από τον κύριο Πούρο. Κύριε Πούρο, σας ακούμε. Κύριος Πούρος, παρακαλώ. Ναι, κύριε Λίτε, μ' ακούτε. Γεια σας. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε μαζί με τον Πούρο. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σαν προσφύγας από την... Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε να σας ακούω. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην αδικία της κοινωνίας προς τον προσφυγικό κόσμο και σαν αμοχωστιανός από την κλειστή πόλη της Αμοχώστου αφήσαμε αμύθιτη περιουσία αξίας 93 εκατομμυρίων ευρώ εκτιμημένο από γερμανικό οίκο και εκτιμημένο από κυπριακό οίκο. Πήγαμε στην ΕΔΑΔ διότι ο εμπεγμός και ο πατριωτισμός πώς να το πω εσείς αισθάνεστε ότι σας έχουν λόγια ναι. Και ο εξευτελισμός ανθρώποι σαν εμάς να μην μπορούμε να πληρώσουμε τις ζώσεις μας και να μας τραβούν στα δικαστήρια οι τράπεζες. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο και εντάξει κύριε Πούρο, αντιλαμβάνουμε την πίκρα σας, αντιλαμβάνομαστε όλοι. Να τελειώσω κύριε Δήτα μου, σας παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι τελειώσατε, ολοκληρώσατε, ναι. Ναι, οι τουρκοκυπριακές ελληνοκυπριακές περιουσίες, ο Μακαρίτης ο Ντεχτάς, αποκατέστησε με τις δικές μας περιουσίες να χτίζουν και να φτιάχνουν σπίτια. Εμένα σαν πρόσφυγα που άφησα αμύθιτη περιουσία, ξέρετε τι έχω πάρει από το κράτος, από το ίση καταναλή παρόν για να βάλω λεφτά στην εταιρεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Καρεκλά που θέλει να κάνει παρέμβαση στο πρόγραμμά μας, ο διευθυντής του Δελτίου Ειδήσεων του ΡΙΚ. Παρακαλώ, κύριε Καρεκλά. Καλησπέρα σε εσένα, Λίδα, στους τηλεθεατές και στον φιλοξενούμενο σας. Καλησπέρα σας. Δεν παρακολουθώ την εκπομπή, διότι οδηγώ, αλλά έχω πληροφορηθεί ότι έγινε αναφορά στο όνομά μου όσον αφορά άρνηση για να κάνουμε θέμα για τις περιουσίες στις κατεχόμενες περιοχές. Είναι ο κύριος Γιώργος Ματθαίου, πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Διοκτητών Περιουσιών Κατεχομένων. Να τον χαιρετήσω και να τον καλωσορίσω και στην εκπομπή σας προσωπικά τον ίδιο. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν θυμάμαι οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Ματθαίου. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω, όπως λέγεται, αυτή είναι την ανοηθή τότε με άρθρα ιωτά, ότι δήθεν είτε δεν δίνουμε τη σημασία την πρέπουσα, είτε διότι δεν θεωρούμε τόσο σημαντικό όσον αφορά την εξέλιξη του εθνικού μας θέματος το θέμα περιουσιών. Θέλω να τονίσω και να αναφέρω στον κύριο Ματθαίου και σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ότι όχι μία, όχι δύο, πέραν των 4 και 5 εκπομπών έχουν γίνει στην εκπομπή προεκτάσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Με τους διοκτήτες. Με φιλοξενούμενους επιφανείς νομικούς, όπως ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας, ο νυν Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας που είναι τώρα, και άλλοι νομικοί, και αυτοί ακόμη οι οποίοι τώρα υπερασπίζονται τα δίκαια και τα συμφέροντα των διοκτητών. Είναι αυτό που λέξει και κύριε Καρεκλά, ότι είναι άλλο το πλήγμα, άλλη γραμμή, άλλη παραμετρή. Οι ίδιοι,
είναι άλλο θέμα, όμως δεν είναι μόνο οι προεκτάσεις, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν και άλλες εκπομπές, όπως είναι το πρωινό δρομολόγιο, όπως είναι το από μέρα σήμερα, εκπομπές με μεγάλη ακροματικότητα, οι οποίες έχουν δώσει πράγματι ιδιαίτερη σημασία και ακούστηκαν κατά τρόπο λεπτομερή και οι θέσεις των ιδιοκτητών στις κατεχόμενες περιοχές. Οι ιδιοκτήτες όμως δεν μίλησαν. Μιλούν σήμερα μόνο. Άρα έτσι όπως το θέτεται και προσθέτεται οτιδήποτε περισσότερο στην όλη προσπάθεια, θα το θεωρήσω ως παράληψη. Αλλά το ερώτημα είναι ότι το θέμα έχει, το έχουμε αγγίξει από κάθε άποψη και με όλη τη σοβαρότητα. Εκτός από την άποψη των ιδιοκτητών. Εκτός από την άποψη είναι... των ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες, συγγνώμη να πω και κάτι και το τελευταίο, δεν είμαι σε αντιπαράθεση με τον κύριο Μαθαίου σίγουρα. Οι απόψεις των ιδιοκτητών έχουν εκφραστεί κατά τρόπον απόλυτο από τους δικηγόρους στους οποίους έχουν αναθέσει την εκπροσώπησή τους. Όχι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καρεκλά. Μην ξεχνάμε ότι έχει και κάθε εκπομπή ένα ύφος, κύριε Ματσέου. Το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ είναι πάλι ΡΙΚ, είναι δημόσια τηλεόραση, μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν αντιπαρατίθεμε με το ΡΙΚ. Το θέμα είναι ότι το ουσιαστικότερο πρόβλημα μετά την εισβολή κανένας δεν το είδε. Ούτε κυβερνώντες, ούτε μέσα, ούτε... Εγώ έτσι όπως σας ακούω τώρα θεωρώ ότι εκφράζεται ένα μεγαλύτερο, γενικότερο παράπονο. Ασφαλώς. Δίχως να σημαίνει τώρα ότι είναι κάτι προσωπικό ή κάτι καθόλου συγκεκριμένο. Προσωπικό, να μου επιτρέψετε να πάρω δύο γραμμές. Εγώ τα έχω λίγο μπερδεμένα τώρα μετά από τον κύριο Ματσέου στο μυαλό μου και πιστεύω ότι και πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, θέλω να ακούσω σύντομα τον κύριο Ιωάννου και τον κύριο Χατζη Μανώλη και να πάμε στους δικηγόρους μας. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου. Γεια σας, κύριε Ιωάννου. Εγώ ήθελα να είναι κάποιος από το κράτος, από την κυβέρνηση εκεί, για να μας απαντήσει σε δύο ερωτήσεις. Όμως, επειδή δεν είναι και επειδή ξέρω ότι ο κύριος Λουκαΐδης είναι ενάντια στο να καταφεύγουμε στην Επιτροπή, θέλω να απαντήσει ο κύριος Λουκαΐδης και αν μας πει ορθά, να μας πει ο κύριος Δημητριάδης αν μας λέει ορθά. Όταν εγώ αποτάθηκα, καταρχάς να το ξεχωρίσω, εγώ αποτάθηκα στην Επιτροπή. Και γιατί αποτάθηκα, επειδή κινδυνεύει το σπίτι μου να μου το φέρει κράτησα. Να μας πει ο κύριος Λουκαΐδης, όταν κάποιος δεν αποταθεί στην Επιτροπή και περιμένει τη λύση, ποιος θα του πληρώσει 40 χρόνια και άλλα τόσα 40 χρόνια όταν έρθει λύση τα ενίκια, την απώλεια χρήσης. Μου την διασφαλίζει κανένας κρατικός λειτουργός τα ενίκια μου και την απώλεια χρήσης μου, αν δεν καταφύγω στην Επιτροπή. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Πολύ συγκεκριμένη να μας απαντήσει ο κύριος Λουκαΐδης και να πάμε και στον κύριο Δημητριάδη. Και να πω και τη δεύτερη ερώτηση. Α, έχετε και δεύτερη, βεβαίως. Αυτή την Επιτροπή την έχουν αναγνωρίσει επίσημα το κράτος μας, η κυβέρνησή μας. Την έχουν αναγνωρίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Λουκαΐδη, 40 χρόνια μπορεί κανείς να το πληρώσει. Αντιλαμβάνομαι ότι και ο κ. Μαθαίου, ο οποίος έχει τεράστια μειωσία, δεν αποτάθηκε στην Επιτροπή των κατεχομένων για πολύ σωστούς λόγους. Την αναγνωρισμένη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από το Δικαστήριο το Ευρωπαϊκό. Εκεί κι αν έχουμε... Αναγνωρίστηκε de facto, όχι ως νόμιμη επιτροπή, αλλά ως μια θεραπεία την οποία προσφέρεται από την Τουρκία. Δεν μπήκε στο νομική πλευρά. Ναι, ο κύριος Ιωάννου όμως απευθύνθηκε. Έρωτο. Εάν ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Μαθαίου και πολύ ορθά δεν πήγε να ξεπουλήσει την περιουσία του σε Τούρκους, διότι ξεπουλάς πατρίδα. Γιατί να πάνε οι άλλοι, να μου πείτε, μα καλά, έχουν ανάγκη σε άνθρωποι. Θα τους θα πληρώσει. Είπε, κύριε Λουκαΐ, το κράτος... θα πουληθεί το σπίτι του. Λοιπόν, θα πουληθεί το σπίτι του, κύριε. Εγώ λέω το εξής, ότι σε μια τέτοια καταστροφή, όπως είναι η εισβολή και η κατοχή, και άλλοι πολέμοι στο εξωτερικό, είναι ορισμένοι οι οποίοι δυστυχώς πρέπει το πρώτο βάρος. Και πρέπει το κράτος να έρθει να βοηθήσει με το να ισομερίσει όλη την ζημιά σε όλους. Θα την διαμοιράσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πουλήσεις μέρος της πατρίδας σου διότι έχεις ανάγκες. Τα παιδιά που σκοτώθηκαν για μας, για τον Κύριο, για να επιβιώσουμε το υπόλοιπο μέρος της Κύπρου, εκεί τι θα πουν οι γονείς του. Ότι μα καλά, εμένα πέθανε, πρέπει να πέθανε και ο δικός σας. Δεν κατάλαβα. Αυτές οι καταστροφές, ναι,
συμβαίνουν να χτυπήσουν περισσότερο ορισμένες ομάδες. Όπως είναι οι πολέμοι που σκοτώνουν τα ορισμένα. Οι άλλοι, εδώ είναι το ουσιαστικό σημείο και νομίζω πολύ ορθά το έθεσε ο κ. Μαθαίου. Το κράτος να έρθει να εφαρμόσει την αρχή η οποία εφαρμόστηκε στη Γαλλία και εγώ το ανάφερα σε άρθρο στο Φιλελεύθερο με γαλλική νομολογία. Ότι δεν μπορεί μια ομάδα να παίρνει το βάρος μιας καταστροφής. Πρέπει να. Δεν ήρθε εδώ και 40 χρόνια όμως, μας λέει ο κ. Μαθαίου. Στον κρατικό αρχό. Αλλά δεν θα παραπονήσω. Είναι καθαρό και ξεκάθαρο. Να πω και κάτι άλλο. Νομίζετε ότι με την εισβολή και την κατοχή μόνο ακίνητη την περιουσία είναι που χάθηκε. Έχει ανθρώπους που εκτός που του συγγενεί του έχασαν, έχασαν και. Επιχειρήσεις ολόκληρες. Ωραία, θα πάω και στον κύριο Δημητριάδη για να τρέξω λίγο τη συζήτηση. Κύριε Δημητριάδη. Λοιπόν, η απάντηση στον κύριο Ιωάννου. Κανένας δεν θα του δώσει αποζημίωση για απώλεια χρήσης στη λύση του Κυπριακού. Μάλιστα, η αποζημίωση για απώλεια χρήσης δεν θα κινηθεί σε ατομικό επίπεδο, αλλά θα κινηθεί σε επίπεδο κοινότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, για τις 400.000 σκάλες που έχουν οι Τούρκο-Κύπροι στις ελεύθερες περιοχές, θα υπάρξει μια ανταλλαγή με τις 1,3 εκατομμύρια σκάλες γης που έχουμε στα κατεχόμενα ως Ελληνοκύπροι, όσον αφορά την απώλεια χρήσης και πολύ πιθανόν κανένας δεν θα πάρει τίποτε. Έχω και άλλες απορίες. Αλλά επειδή αυτή ήταν η ερώτηση. Σχετικά με το τι απέγινε που έθεσε και ο κύριος Ματθαίος, παρένθεση αυτό, η τουρκοκυπριακή περιουσία. Ρωτήστε τον ηδεμόνα των τουρκοκυπριακών περιουσιών και την κακοδιαχείριση. Θα πάμε εκεί να με διαφωτίσετε λίγο. Αλλά ήθελα να σας πω ένα πράγμα που βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ μετά από 40 χρόνια. Μην πάτε ως εκεί. Έχουμε και μια δεύτερη ερώτηση. Έχει αναγνωρίσει η Κυπριακή Δημοκρατία την λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων? Ρώτησε ο κύριος Ιωάννου. Αφού ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία στην υπόθεση Δημόπουλος, ήταν διάδικος στη διαδικασία. Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε στη διαδικασία. Και μετά θα έρθω κοντά σας. Για να είμαστε καθαροί. Κύριε Μαθαίο, μην παρεμβαίνετε, θα έρθω κοντά σας. Η Κυπριακή Δημοκρατία στην υπόθεση Δημόπουλου ήταν ένας από τους διάδικους. Και η υπόθεση ευγήκε ενώ ήταν παρόν. Το πρώτο. Το δεύτερο. Στην υπόθεση Ντύμβιου, όπου ο κύριος Ντύμβιος πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μετά αφού πήγαινε στην Επιτροπή να κινείται στα κατεχόμενα, έκαμε ανταλλαγή της περιουσίας του που είχε στην Κερίνγκια με περιουσία που υπήρχε στις ελεύθερες περιοχές, η Κυπριακή Δημοκρατία δέχθηκε αυτήν την ανταλλαγή, του επλήρωσε αποζημίωση και επήρε αυτήν την περιουσία. Διαφωνεί ο κύριος Λουκαΐδης, θα τον ακούσουμε και να ακούσουμε. Διαφωνώ πλήρως. Δεν ανανεώσει ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία ως νόμιμη αυτή την επιτροπή. Αλλά από την άλλη, αφού δικηγόροι, όπως ο κ. Αχιλλέα, δικαίωμα του κ. Μητριάδη, συμβουλεύουν τους παιδάδες τους να πάνε από εκεί, αν θέλουν καμιά θεραπεία, δεν μπορεί να τους εμποδίσει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε. Και ο κ. Λουκαΐδης λέει, δεν το είπε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε. Πηγαίνετε θέλετε από εκεί για να έρθετε από εδώ κοντά μου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάτε από εκεί. Όχι, αλλά εν το αναγνωρίζω. Κύριε Λουκαΐδη, είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Όχι, φαντάστε έναν παράνομο. Είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πηγαίνετε στο παράνομο. Γιατί είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι η Επιτροπή Ακινήτων της Τουρκίας στα κατεχόμενα είναι εσωτερικών ένδικων μέσων της Τουρκίας. Ναι ή όχι. Συγγνώμη. Και αν η απάντησή σας είναι ναι, τότε σημαίνει όλοι την αναγνωρίζω. Όχι. Εκτός που σας. Εάν ήταν έτσι, ήταν επικαλεστή το δόγμα της ανάγκης και της Αφρικής, αφού είπε ότι εκεί είναι μια κατάσταση. Αφήστε να τα πω εγώ. Λοιπόν, υπάρχει κυρία Ελίδα, υπάρχει μια απόφαση του Δημόπουλου που δεν αναγνωρίζει και το λέει και ρητά ότι δεν είναι νόμιμο το καθεστώς από εκεί. Αλλά απλώς τα λέει, υπάρχει μια θεωρία νομική η οποία λέει ότι και παράνομο το καθεστώς να είναι και επικαλέστηκε μια απόφαση που αφορούσε μια αφρικανική χώρα που ήταν παράνομο το καθεστώς, πρέπει να λειτουργούν μια πράγμα de facto. De facto, όχι νόμιμα. Ωραία, κύριε Δημήτρη, να πω απλώς έναν πάρα πολύ απλό πράγμα. Αυτά που λέει ο κύριος Λουκαΐδης έχουν να κάνουν με το γιατί δεν αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα. Στα κατεχόμενα έχει μόνο Τουρκία. Τουρκική κατοχή. Να το πω κυπριακά για να το καταλάβουμε. Τουρκιάν. Στα κατεχόμενα υπάρχει η Τουρκιά.
Ό,τι γίνεται στα κατεχόμενα φταίει η Τουρκία. Η Επιτροπή είναι εξάρτημα της Τουρκίας. Η διοίκηση είναι εξάρτημα της Τουρκίας. Το πολιτικό σύστημα είναι εξάρτημα της Τουρκίας. Όλα αυτά αναγνωρίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως που έβγαλε. Ουδέποτε είπε το ρητό στο δικαστήριο ότι κύριε δεν λέω. Δεν η Τουρκία δεν είναι υπεύθυνη. Δεν είναι υπεύθυνη. Να πάμε στο επόμενο. Θέλω μόνο τους τρεις λόγους που εγώ έχω υπόψη μου έχουν οδηγήσει κόσμο να πηγαίνει στην Επιτροπή Ακινήτων. Το πρώτο είναι η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Έχει κόσμο με τραγική οικονομική κατάσταση που πρέπει κάτι να κάνει. Γι' αυτόν δεν βλέπω κανέναν να ενδιαφέρεται. Το δεύτερο είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι μετά από 40 χρόνια η πολιτική διεργασία για τη λύση του Κυπριακού δεν πηγαίνει πουθενά. Και το τρίτο που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι ουδέποτε αυτόν το κράτος αντίκρισε τους ιδιοκτήτες περιουσίας στα κατεχόμενα σε σχέση με το μέγεθος της περιουσίας τους. Είναι λέει πρόσφυγες, έχασαν λέει περιουσία. Όλοι έπαιρναν το ίδιο. Κανένας δεν επήρε αποζημίωση, ενίκιον, οποιοδήποτε ποσό μπορείτε να πείτε, σε σχέση με την περιουσία. Αυτοί οι τρεις λόγοι είναι αυτοί που οδήγησαν τον κόσμο σε αυτήν την κατάσταση. Ακούσουμε τον κύριο Ματσέχη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λουκαίδη σχετικά με την αναγνώριση. Θα πάμε αλλού τώρα. Έχω μια τηλεφωνική. Αν δεν είναι άποψη αυτό που θα θες δική είναι ερώτηση, θα πάρω την τηλεφωνική μου πρώτα. Εντάξει. Και ο κύριος Χατζημανόλης. Παρακαλώ, κύριε Χατζημανόλη. Χαίρετε. Χαιρετίζονται και τους καλωσμένους σας. Βεβαίως, κύριε Χατζημανόλη μου, σας ακούμε σύντομα. Σύντομα, πολύ σύντομα. Εγώ είμαι μέρος μέσα σε αυτή την υπόθεση, διότι ήμουν κοινοτάξης του Πέλαπης. Το Πέλαπης έμεινε δύο χρόνια μετά το 1976 τους εκδίωξαν. Έγραψα μια επιστολή στον Υπουργό τότε στο εσωτερικό και του έλεγα «Δώσ' μου ένα χορκό τουρκικό να βάλω έστω και το 40%». Τους πελαπαϊσόντες. Στις τρεις ημέρες έπια απάντηση την οποία κατέχω και μου λέει να πάψεις, να ενδιαφέρεσαι και θα τους βάλουμε εκεί που έχουμε και εκεί που θέλουμε. Αυτός είναι διαμελήσασαι τις οικογένειες, διαχωρίσασαι. Αυτό λέγεται από κοινωνιολόγους, κύριε Χατζημανόλη. Αυτό από κοινωνιολόγους έχει αναφερθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα τοπήματα που έγιναν μετά την εισβολή. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι οι τουρκοκυπριακές περιουσίες εδόθησαν σε μη δικαιούχους. Εμείς που χάσαμε τις περιουσίες μας, τα ενίκια το πιάνουν σύν, τα χρήματα ούλα, τι γίνονται, απώλεια εισοδήματος, εγώ δεν έχω. Δεν είχα λάδι, δεν είχα χαλούπια, δεν είχα χαστεί συντάρκα. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Και όμως κρατούμαστε με το ψουμί και την ελιά και δεν τα πουλούμε. Αυτοί είναι προώδες, είναι προδομένη διαχείριση. Σας το λέω και σας το διαβεβαιώ. Επληρωθήκα στην ακρίβεια. Ο Νεκτάς έπιασε κάθε χορκό και έβαλε το μέσα στον χορκό μας. Εμάς ένα χορκό μου είναι διανυμένο και διασκορπισμένο. Ευχαριστώ αυτή είναι η κατάσταση. Χτες εφώναζε ο πρόεδρος να μην την πουλήσουμε. Κάνε στους προσφύγες και άκουσες απόψεις του δεδομένου τι θα γίνει με αυτή η κατάσταση. Πολλοί είναι εκατομμυριούχοι, κυρία Ελίτα. Πολλοί πάνω στη δράση του προσφυγικού κόσμου. Αυτά έχω να σας πω και... Να ακούγεται η φωνή σας και η άποψή σας. Βεβαίως, να ακούγεται. Γι' αυτό γίνεται αυτή η εκπομπή. Θέλουμε να σας ακούμε. Λοιπόν, να ακούσουμε. Κύριε Ματσέο, η ερώτησή σας. Η ερώτησή μου είναι με την υπόθεση Δίβδιο. Πώς δεν αναγνωρίστηκε η Επιτροπή. Τον κύριο Λουκαϊκό. Απάντησες. Απαράδεκτη η συμπεριφορά της κυβέρνησης στην υπόθεση Δίβδιο. Απαράδεκτη. Αλλά ένα μία συγκεκριμένο περιστατικό δεν νομίζω ότι είναι εκδήλωση πολιτικής αναγνώρισης, νομικής αναγνώρισης της Επιτροπής. Όχι, είναι ένα γεγονός. Έγινε πλήρωσε. Κακώς. Απόφαση εκπλήρωση. Από τους πρώτους που το. Απόφαση της. Από τους πρώτους που το κατέκρινα εγώ αυτό το πράγμα. Το καταθέσατε, αλλά. Όχι, το κατέκρινα δημοσίω σε εφημερίδα. Ναι, ναι, αλλά. Εσείς το κατακρίνατε, αλλά από πλευρά κυβέρνηση. Όχι, είναι ένα περιστατικό τέτοιο, το οποίο αναφέρεται μάλλον σε αναγνώριση μια πραγματική κατάσταση, όχι νομική αναγνώριση.
δεν θα το θεωρούσα ότι φτάνει στο σημείο ωραία. Να ανωτελία. Είναι μια πολιτική της κυβέρνησης αναγνώρισης. Έχουμε... Όχι πως με πειρασπίζουμε την κυβέρνηση. Όχι, άλλο. Θεωρείτε ότι ήταν λάθος. Το έχετε πει, ήταν λάθος. Κύριε Δημητριάδη, κύριε Δημητριάδη, έχουμε 5.355 τήσεις αυτή τη στιγμή που εκκρεμούν. Εκκρεμούν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων όλες αυτές. Ναι, έτσι φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε ένα 40% περίπου που έχει αποζημιωθεί από Κερίνια, σύμφωνα με μελέτη του Σοφοκλή Φοιτή. Θα ακούσουμε την δήλωσή του. 40%? Σε 40%. Σε τι πράγμα? Περιουσιών. Ότι έχουν αποζημιωθεί, έχουν προσφύγει, έχουν αποζημιωθεί. Ούτε 50.000 σκάλες δεν είναι. Έχει 400.000 σκάλες τα κατεχόμενα. Ούτε 50.000 σκάλες δεν είναι αυτές οι υποθέσεις. Η εκτίμησή σας ποια είναι, πού βρισκόμαστε? Η εκτίμηση, εγώ δεν έχω εκτίμηση στο πολιτικό επίπεδο. Όχι. Στο νομικό επίπεδο. Το δίλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος, και γι' αυτό σας έδωσα τους τρεις λόγους, είναι ότι ο κόσμος ευαρέθηκε. Οι τουρκοκυπριακές περιουσίες, γιατί έγινε πολύ και από τον κύριο Ματσέο και από τον κύριο Χατζημανόλη. Ναι. Τι έγιναν, θα κάνουμε. Σας λέω, 400.000 σκάλες. Πηγαίνετε στη Λεμεσόν, το ζιγζάκ το ξέρετε στη Λεμεσόν, έτσι. Όλες εκείνες οι τουρκοκυπριακές περιουσίες ενοικιάζονται 200-300. Με ευρώ τι το μήνα, εδόθησα σε κάποιους ενδεχόμενα πρόσφυγες. Ρωτήστε τον κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών. Την Επιτροπή Προσφύγων. Θα κάνουμε πρόγραμμα, το υπόσχομαι. Ρωτήστε. Να με φέρετε. Ναι. Και ο τίτλος να είναι η κακοδιαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Έχετε υπόψη σας είτε εσείς είτε ο κ. Λουκάκης. Δέστε την έκθεση που κάνει η Γενική Ελέκτρια του κράτους. Να σας δώσει εσάς 400.000 σκάλες τουρκοκυπριακής γης να τις διαχειριστείτε, θα βγάλετε προϋπολογισμό ελλειμματικό για 15 εκατομμύρια, διότι ενισπράττετε ενίκεια, διότι διάτεται στον Α και στο Β χωρίς να είναι στην αγορά αναξία. Αυτό φτάνει σε επίπεδα σκανδάλου. Μα, η Γενική Ελεκτής τα έχει πει, ναι. Γράψαντα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται, διότι όλοι παίρνουν. Όλοι παίρνουν, βεβαίως όλοι παίρνουν. Ποιοι όλοι παίρνουν? Αυτοί που τις κακοδιαχειρίζονται και αυτοί που δεν τις ενοικιάζουν στην αγοραία αξία και αυτοί οι οποίοι τις υπενοικιάζουν σε εξωφρενικά ποσά. Αυτή είναι η κυπριακή πραγματικότητα. Με όλο το θέματο σας αρχίσατε να λέτε κάτι που νομίζω ότι θα πρέπει να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, ναι, που να ξέρει του κύριε Μόνα. Ναι, θα κάνουμε. Διότι γι' αυτό έχει... έχω πει ότι θα κάνουμε ένα πρόγραμμα. Έχει κάποιον ο οποίος δεξιά. Και φέρετε τον κύριο Ματθαίο που είναι αρμόδιο. Ότι υπάρχει κακοδιαχείριση είναι κοινό μυστικό. Αγγίζουν και αυτό το επίμαχο σημείο των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές. Οι άνθρωποι και ο κύριος Ματθαίος λέει γιατί δεν μας δόθηκαν εμάς. Κυρία Λίτα, εγώ δεν έχω, δεν αγόρασα σπίτι. Κάθεμαι σε τουρκοκυπριακό χωριό και ζήτησα κλήρων. Και δεν μου έδωσαν. Δύο φορές ζήτησα. Την πρώτη μου είπαν εξετάζεται η αίτησή μου. Τη δεύτερη να περιμένω την άλλη κατανομή, η οποία δεν έγινε ποτέ από το 1980. Έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση μας, ξέρετε ποτέ έγινε ο κηδεμόνας τουρκοκυπριακών περιουσιών, χάρη πληροφόρησης. Το 1991. Φανταστείτε τι γινόταν πριν. Αυτή τη στιγμή πραγματικά θα ήθελα να το έκανα εδώ και τώρα αυτό το πρόγραμμα. Με είναι γραμμένα. Συμφωνούμε με τον κύριο Λουκαΐδη για το θέμα της κακοδιαχείρισης. Χρόνια... Είναι απίστευτο. Ναι. Είναι το πιο μεγάλο μυστικό για το οποίο όλοι ξέρουν. Και σας λέω, πάτε αύριο στη Λεμεσόν και πηγαίνετε στο ζιγ-ζακ στο κάστρο. Ρωτήστε ποιες περιουσίες είναι τουρκοκυπριακές, ποιος ενοικιάζει και ποιος υπενοικιάζει. Για να δείτε το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Στην Πάφο, έκθεση να δημοσιοποιείται κάθε χρόνο μια έκθεση. Αυτά τα χτήματα τα έδωσα στον τάδε πρόσφυγα, στον τάδε χτήμα στον άλλον πρόσφυγα. Για την τάδε περίοδο κλπ. Όλα αυτά έπρεπε να είναι σε διαφάνεια. Πρέπει... Πώς να μην επιβδίσει ο προσφυγικός το κόσμος. Χτιματολόγιο... Πώς να μην επαναστατήσει ο προσφυγικός κόσμος. Πώς να δικήσει κανείς τον προσφυγικό κόσμο. Ο άνθρωπος είχε 2.500 σκάλες στα λιβερά. Και αυτή τη στιγμή... Δεν έχω ούτε μία σκάλα νερό. Λοιπόν, πάμε σε 4 τηλεφωνικές, γιατί είμαι σίγουρο ότι ο κόσμος θα θέλει να... Θες τις ερωτήσεις του. Ο κύριος Ανδρέας, παρακαλώ. Κυρία Λίτα, σας συγχαίρω για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Επειδή τις τελευταίες εβδομάδες ξεκίνησα, εγώ έχω καταχωρήσει αίτηση στα κατεχόμενα. Και επειδή τις τελευταίες εβδομάδες κάναμε να νιώθω σαν προδότης, θα ήθελα να κάνω μια προσφορά.
έχω γύρω στις 180 σκάλες στο κάτω δίκο μου. Έχω επίσης σπίτι στο Καράκουμι που είναι σε 4 εκδομάτια σε υπερβόλη 4 σκάλες. Τούτα ούλα, όποιος ενδιαφέρεται να τους δώσετε το τηλέφωνο μου, τους κυρίους που λένε ότι είμαστε προδότες, να μου δώσουν μόνο 100.000. Οι Τούρκοι διούν μου 1.200.000. Να μου δώσουν μόνο 100.000 και αύριο να κοτσανιάσω για να ξοπλίσω τα χρέη των παιδιών μου, όχι τίποτε άλλο. Μόνο του τον έχω να δώσω. Έχετε καρφώσει στον τοίχο, κύριε Ανδρέα, ξέρετε γιατί. Λυπούμε και απολογούμε που αφήσαμε τόσα χρόνια να μην πιάσουμε στα χέρια μας αυτό το πολύ καυτό θέμα με πολύ δυναμική ένταση. Και να με κάνουν εμένα, διότι έχουμε συνείδηση, για να μην τα δώσουμε ενός τώρα, έχουμε συνείδηση. Και να με κάνουν εμένα να νιώθω σαν εθνικός προδότης, ο πρόεδρος και ο Λιτενιάλης, που εμείς ψηφίσαμε εδώ. Ο πρόεδρος δεν χαρακτήρισε ο πρόεδρος. Είπε απλά ότι αποδυναμώνεται διαπραγματευτική κατάσταση τώρα που επίκειται να αρχίσουν κάποια πράγματα, αλλά δεν χαρακτήρισε. Είναι... Άκουσα και τον Μητροπολίτη Κύρκου με όλο τον σεβασμό, άκουσα πολλούς. Εγώ τους θα προσφέρω τούτους που έχουν λεφτά, μόνο 100.000 ευρώ. Να μου τις δώσουν αύριο και το πρωί θα είναι κοτσανιασμένα στο όνομα. Μάλιστα, πολλά ατοπήματα, πολλά σκάνδαλα, πολλά δυστυχήματα μετά την εισβολή. Να ακούσουμε και τον κυρία Χριστοφόρου. Κυρία Χριστοφόρου, παρακαλώ. Απευθύνονται στον αγαπητό μου κύριο Δημητριάδη. Μάλιστα. Η οικογένεια μου υπάρχει αγωγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τώρα είμαστε ενώπιον της Επιτροπής. Η ερώτηση μου είναι εξής. Κύριε Δημητριάδη, είμαι τόσο θυμωμένη τα τελευταία 39 χρόνια με την κοροϊδία που γίνεται σε αυτόν τον τόπο από όλους οι οποίοι θα χάσουν όλες τις δουλειές τους όταν λύσει το Κυπριακό. Και η ερώτηση μου είναι εξής. Πόσες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε ως πρόσφυγες μία αναγωγή εναντίον αυτής που λένε Κυπριακής Δημοκρατίας για βάση του νόμου μη κατανομής ίσων βαρών. Έχω συγχυστεί πάρα πολύ και έχασα και τα λόγια μου. Εντάξει, διότι προτιμώ να κυνηγήσω αυτούς παρά την Τουρκία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητριάδη. Πολύ σύντομα η απάντηση. Είναι τεράστιο θέμα οι ευθύνες του κράτους στο να μην βοηθήσει τους πρόσφυγες και τους ιδιοκτήτες γης με έναν τρόπο που να μην είναι δυσμενής διάκριση. Μα από το 1974 μέχρι το 1991 για την διαχείριση... Τότε πέρασε ο νόμος. Αυτή είναι η Κυπριακή πραγματικότητα για την οποία και να όλοι. Μην τοποθετηθούν οι πρόσφυγες στο ίδιο χωριό. Μα πώς θα το πούμε. Είναι εμπόδιο στη λύση, κυρία Λίτα, και να σας πω γιατί. Διότι αυτός που δεν είχε περιουσία εκεί, γιατί να θέλει να πάει όταν έφτιαξε ένα ποδό. Πέστε. Να το επαναλάβω. Ουδέποτε το μέγεθος της περιουσίας των προσφύγων στα κατεχόμενα ήταν κριτήριο για τη βοήθεια που έπαιρναν. Δεν θα μπορούσε να πει η κυβέρνηση το 1974. Περάστε, κύριε Μαθαίου, είχετε 2.500 σκάλες, μάλιστα. Να σας δώσουμε 2.500 χαλίτικα στη Λεμεσό να περάσετε, ώσπου να δούμε τι είναι να κάνουμε. Και όταν με το καλό πάτε πίσω, δώστε μας τις 2.500 σκάλες που σας δώσαμε, ένα στα χίλια, για να περάσετε. Η ερώτηση όμως ήταν να ενάγει την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι αρκετά δύσκολο το θέμα αυτό, διότι η ίση κατανομή βαρών είναι ένα τεράστιο ερώτημα, το οποίο να πούμε ναι ή όχι θα ήταν επιπόλαιο. Αλλά ναι, αυτό νομίζω αντικατοπτρίζει την αδικία που νιώθει ο κόσμος. Γιατί το 1974 όταν επήραν υπεραξίαν όλες αυτές οι περιουσίες, γιατί δεν έγινε το μια φορολογία για την υπεραξία να μπει σε έναν ειδικό ταμείο, να βρουν πόση περιουσία έχει ο καθένας και να παίρνουν μια αποζημίωση κατέτος από τις υπεραξίες που εδίδονται για να περάσουν οι άνθρωποι. Και έρχονται τώρα που σχεδόν το κράτος δεν έχει μία, οι τράπεζες εκλείσαν και λένε ναι, τώρα θα βοηθήσουμε τους πρόσφυγες. Ποιος θα βοηθήσει ποιον. Η πρόθεση εκ μέρους της κυβερνήσεως και της αντιπολίτευσης και όλων των κομμάτων μπορεί όντως να είναι. Είναι ουτοπική αυτή η πρόθεση. Και εγώ θέλω να γίνω αστροναύτης, αλλά δεν έχω διαστημόπλοιο, δεν πρόκειται να γίνω. Κύριε Λουκαϊδη, θέλετε κάτι να προσθέσετε πάνω σε αυτό ή να προσπαθήσω να πάρω και άλλες γραμμές. Γιατί η ερώτηση. Εντάξει, η απευθύνθηκε στον κύριο Δημητριάδη. Πάμε να το σχολιάσετε για αυτό. Κυρία Μαρία, παρακαλώ. Ναι, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Να είστε καλά. Κατάγομαι από τη Σύνη, εγώ
Εγώ δεν επισκέφτηκα τα κατεχόμενα, δεν έχω πρόθεση να πάω. Ναι. Δεν μπορώ, δεν θα αντέξω. Όμως έχω το άνθρωπο πολύ σύμμο μέσα μου, αλλά δεν μας δίνεται η ευκαιρία. Είμαστε εντάξει, πολιτικοί βγαίνουν και τα λένε, εμείς θα ήταν κάτι στο να τα καταφέρουν, να μας εστάσουν στη γραμμή. Αλλά θα σου πω κάτι. Έγινε μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία πέρασε πολύ μεγάλη διαδικασία για να καταλήξω στα σήμερα πόσα δισεκατομμύρια χάσαμε εμείς από την απώλεια κρίση της περιουσίας μας. Mm-hmm. Κανένας δεν μας έλαβε υπόψη, ούτε μας πήρε στα σοβαρά. Και καμιά φορά δεν μας πήραν εμάς τους προσφύγες στα σοβαρά. Μας παίρνουν έτσι. Εντάξει. Εντάξει, είναι ο καθώς 800 λίρες που είστε πρόσφυγες με δυο μωρά, είναι να μου χρειάζεστε τίποτε άλλο. Δεν μας ρωτήσαν, ούτε μας πήραν. Δεν είμαστε, ας πούμε, το υπηρετικό των ήρων, τα χέρι τους να δουν τι υποφέρουμε εμείς οι ανθρώποι, που δεν μας ρωτήσαν να χαλάσουν τα σπίτια μας, να πέσουν πάνω μας. Λέει, δώσαν τίτλους σε ανθρώπους που κάτσαν σε συνοικισμούς. Καλά είχαμε. Εμείς δεν πήγαμε σε συνοικισμό, να πάμε το ατόλμα να κτίσουμε, δεν μας αναγνωρίζουν πλέον σαν πρόσφυγες. Εντάξει, έρχεται ύστερα ο φορέας, ο κατευθυμισμό φορέας της κατανομής παρών. Δεν είναι η κατανομή παρών. Είναι ένα ανατόπιμα που έγινε και είναι μια αντίφαση με τούτο, με την ονομασία του φορέα. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, και προηγούμενος άκουσα τον κύριο Δημητριάδη που είπε κάτι το οποίο συμφωνώ, ότι με την που λέει υπεραξία με περισσότερο εδώ στα μεγαλύτερες περιοχές που δεν φταίουν οι ανθρώποι που έχουν αγοράσει και ούτε έχουν πάρει αμαρτούς, αλλά έχουν τα αμπάρια με το κράτος που ποτέ δεν μας έλαβαν υπόψη και να βάλει στο ημπάντα, όπως λέμε, κάτι για να βρέθετε για τους πρόσφυγες. Εάν δουν οι ανθρώποι που πάνε σε πολλές περιουσίες στο σχολείο, δικαιούνται να ονομάζονται πρόσφυγες, να κάνουν προσφυγική ταυτότητα και να έχουν τα προνόμια, αν δεν ξέρω εγώ λίγο και το ωφελήματα των προσφύγων, τα μηδαμινά κατεμένα, φτωχά, αλλά εάν δικαιούνται να ονομάζονται πλέον προσφύγες, τι πρέπει να παραδιώσουν τις προσφύγες, τα προσφύγες, όπως να αρνούνται τη γη, που την επότησαν ο παππούς τους και οι στεδέδους και οι προγόνοι τους με γέμα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, δικαιούνται να λέγονται πρόσφυγες. Δεν ξέρω αν δικαιούνται να λέγονται πρόσφυγες, αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα πράγμα. Λέμε ότι πάνε και ξεπουλούν τις περιουσίες. Έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος πάει και διεκδικά την απώλεια χρήσης και διεκδικά την επιστροφή και θέλει να διεκδικήσει. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους λαμβάνουμε υπόψη. Το δράμα είναι ότι ενώ αρχίζουν πάρα πολύ με καλές προθέσεις, καταλήγουν στο να δεχτούν έναν ποσό το οποίο είναι πολύ χαμηλό. Και τώρα διότι... είναι και πιο εξευτελιστικό. Ναι, και είναι πιο εξευτελιστικό, αλλά δεν υποχρεώνει κανένας κανέναν να πάει στην Επιτροπή ή να το δεχτεί. Είναι οι λόγοι που σας εξήγησα που αναγκάζουν τον κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι βλάκας. Ο κόσμος είναι έξυπνος. Ο κόσμος ξέρει. Και μας λέτε αυτή η πατέντα, να αρχίζουμε πάλι να λέμε οι μέν τους δεν προδότες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Γιατί δεν έκαναμε ένα σχέδιο δράσης στην Επιτροπή. Γιατί δεν είπε το κράτος να πάμε πρώτα για όλη την περιφραγμένη πόλη της Αμοχώστου. Του. Ναι, γιατί δεν είπαμε να πάμε εναντίον των στρατιωτικών ζωνών. Και να υπάρχει κάποιον πρόγραμμα. Ο Καϊδης νομίζω το είχε εισηγηθεί, που θα ήταν και όχι στην Επιτροπή αποζημιώσεως, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που θα ήταν και αδύνατο να απαντήσουν. Επιτροπή του κατεχομένου και να ζητάς απώλεια χρήσεως. Mm-hmm. Εγώ το έκανα με ορισμένες προσφυγές, ξέρουν τα ρίσκα οι υπεράλληλοι μου, αλλά ζητώ και αναθεώρηση της απόφασης Δημόπουλου. Άλλες φορές έτυχε το δικαστήριο να το αναθεωρήσει. Τι ήταν η δεν βοηθά όμως και η πολιτική της κυβέρνησης. Εάν η πολιτική της κυβέρνησης είναι συνομιλίες και ιδιοκοινότητες και την κοινοτική κλπ. Και περιουσίες να δώσουμε, να πάρουμε. Πώς θα έρθει το δικαστήριο να δικαιώσει τους πρόσφυγες. Όταν τα ακούει αυτά τα έζησα διότι ήμουν δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Και όταν λες ότι εκείνοι δέχονται να κάνουμε συνομιλίες και να σιάσουν στις συνομιλίες στις κοινοτικές μεταξύ τους. Εμείς είμαστε βασιλικότεροι βασιλέως και να τους τρέξουμε να τους όχι πάρτε την περιοχή σας. Τι ήταν η υπόθεση Δημόπουλου που αναφέρεστε. Η υπόθεση Δημόπουλου είναι ότι πρέπει να πάρει πόρα στην Επιτροπή των Κατεχομένων και θυμήθηκα το δόγμα να μην πήρα, έστω και αν είναι παράνομη, διότι και παράνομη να είναι, είναι ως ένα γεγονός μια πραγματικότητα που μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε κάτι. Και ύστερα, αν δεν πάρετε, ελάτε κοντά μας. Εγώ λέω τώρα, αυτό να μην πάει καθόλου. Μεγάλη διότι δεν πρέπει να την πουλήσει την προσέγγιση σου. Ναι. Για την απώλεια χρήσεως δεν είναι ανάγκη να πάει. Τότε ήσασταν υπέρ. Δεν είναι ανάγκη να πάει. Διότι απλώς έβαλαν τώρα και στο σελίδα του ότι δεν δίνουμε για απώλεια. Α, δεν δίνουμε για. Άρα δεν
χρειάζεται να πάει. Τελειώσε. Αποκλείεται να πάει. Λοιπόν, κύριος Ματσέας. Ναι, να αναφέρω απλώς την υπόθεση Μελεάγρου. Η Μελεάγρου επήγε στην Επιτροπή και ζήτησε αποκατάσταση. Και δεν της την έδωσαν. Δώσαν μόνο για έναν οικόπεδο. Και πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τη λένε: «Έμα καλά, ναι, πρέπει να δεχτεί την αποζημίωση που σου πρότεινε». Όχι, είναι έτσι. Τη είπαν ότι δεν είναι δίκη η περιουσία. Η περιουσία ανήκει στην εταιρεία και η εταιρεία είναι διάδικο, γι' αυτό δεν μπορούμε να σε δικάσουμε. Να λέμε τα πράγματα αλήθεια. Μισό λεπτό, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Εγώ κατάλαβα τώρα ότι. Να ξεκαθαρίσουμε. Αφενός, διαχρονικά οι κυβερνήσεις δεν έδωσαν. Εκείνο τον κόπο και εκείνο τον μόχθο να αποκατασταθεί εν μέρη η δίκαιη απώλεια χρήσης, το προσφυγικό, να δοθεί η τουρκοκυπριακή περιουσία ανάλογα σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να μοχθήσουν να πάνω στην γη. Υπάρχει ένα κενό εκεί και μια μαύρη τρύπα. Κανένας δηλαδή δεν ξέρει πού δόθηκαν και με ποια κριτήρια δόθηκαν. Ο Κηδεμόνας πρέπει να ξέρει. Ο Κηδεμόνας. Λοιπόν, από εμάς μιλώ. Κατά δεύτερο λόγο, εκκρεμούν ακόμα αιτήσεις σε αυτή την Επιτροπή Αποζημιώσεων, 5.500 αιτήσεις. Έτσι φαίνεται. 5.500, αυτός είναι ο αριθμός που έχουμε μπροστά μας, η οποία Επιτροπή Αποζημιώσεων είναι Επιτροπή των Κατεχομένων. Είναι τουρτσά, όπως την είπατε. Επιτέλους, για να το κύριε θυμούμαστε. Δημητριάδη. Λοιπόν, στην Επιτροπή... Στην Επιτροπή τι ζητάς. Ζητάς να πουλήσεις την περιουσία σου ή ζητάς αποζημίωση για την απώλεια χρήσης. Αυτό είναι το θέμα. Το σωστό κατά την άποψή μου θα ήταν να ζητάς αποζημίωση για απώλεια χρήσης και να προσπαθείς να πάρεις πίσω την περιουσία σου. Τώρα, αν από την περιουσία σου επέρασε ένας δρόμος ή εκτίστηκε ένα νοσοκομείο, νομίζετε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να την πάρεις πίσω? Και πόσα έχουν γίνει σαν γι' αυτό. Μα, και όχι μόνο από τη μια, αλλά και από την άλλη πλευρά της πράσινης γραμμής. Ξέρετε, το νόμισμα έχει την ίδια όψη και από τις δύο πλευρές. Εμείς πόσες περιουσίες χρησιμοποιήσαμε τουρκοκυπριακές. Εφόσον οι Τουρκοκύπροι πλέον μπορούν και έρχονται στις ελεύθερες περιοχές και διεκδικούν τα σπίτια τους, διεκδικούν τα χωράφια τους. Όχι, δεν έρχονται. Όχι. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να ζουν απ' εδώ πέραν των 6 μηνών. Ναι, αυτοί και, αν γίνει αυτό. Και αν γίνει αυτό. Λοιπόν, δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Είναι εξαίρεση. Πάμε στον κύριο Χριστού, παρακαλώ. Κύριε Χρήστο. Κύριε Χρήστο, μας ακούτε? Ναι, κύριε Χρήστο, παρακαλώ, και να ετοιμάσουμε το βίντεο με τις δηλώσεις του Σοφοκλέου Σφιτή, παρακαλώ. Πείτε μας, κύριε Χρήστο. Αλλό. Ναι, παρακαλώ. Ο Χρήστος ομιλεί. Παρακαλώ, σας ακούμε, κύριε Χρήστο. Γεια σας και στην επιτροπή σας και στους καλεσμένους. Τους συγχαίρω όλους εκεί, αλλά λέω εγώ, έλειπα στο εξωτερικό για 53 χρόνια. Μετά τη δημοκρατία, έλειπα στο εξωτερικό. Οι αλλεπάλληλες κυβερνήσεις της Κύπρου εδέχτησαν μια επιτροπή η οποία είναι παράνομη. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έκαμε την δική της επιτροπή και να έρχονται αυτοί οι ανθρώποι σε αυτούς και να αγοράζουν την περιουσία τους? Τότε είδα χρήματα. Και θα ζητούσα χρήματα και από άλλον κόσμο. Γιατί δεν διώκαμε αυτόν η Κυπριακή κυβέρνηση και αφήσαμε τους Τούρκους, οι οποίοι είναι εντελώς παράνομοι. Και γιατί δεν λέει οι κυβερνήσεις να αποχωρήσει ο στρατός? Μόνο τώρα άκουσα τον κύριο Αναστασιάδη να το είπε. Πάντοτε ρωτώ αυτή την ερώτηση, γιατί δεν λένε να φύγει ο στρατός από την Κύπρο? Ας είναι και να το λέμε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να φύγουν. Αλλά μια μέρα θα φύγουν. Εγώ πιστεύω θα φύγουν. Ευχαριστώ, κύριε Χριστό μου. Ναι, αλλά ο κύριος Χριστός δεν παρακολουθεί το τι γίνεται. Έχει από την πρώτη στιγμή που πήγε ο στρατός, ο Τούρκιος που λέει όλες οι κυβερνήσεις να φύγει. Όλα του Θεού. Είπα καμιά φορά κανένα όχι να μείνει. Πάση περιπτώσει. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Ότι υπάρχουν και θύματα που έχουν. Θύματα τη πολιτική τη κυβερνήσεω που έχουν συσσωρευτεί αργότερα. Τώρα. Η οικονομική κρίση είναι η υπαίτεια η κυβέρνηση. Και κατά κύριο λόγο το κράτο. Και έχουμε τα θύματα που χάσαν περιουσίες τεράστιες εκατομμύρια. Συσσωρεύτηκε και αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα είναι δύσκολο να μιλάς για το πρόβλημα των ακινήτων περιουσιών στο Βορρά, στο κατεχόμενο, και να μην λαμβάνεις υπόψη και νεότερες θλιβερές καταστάσεις. Πάντως, κύριε Δημητριάδη, 135,5 εκατομμύρια δόθηκαν αποζημιώσεις μέχρι. Την ακρίβεια είναι 137 εκατομμύρια στερλίνες.
το οποίο αν το κάνετε σε ευρώ είναι πάνω από 150 εκατομμύρια στερλίνες. Ναι. Αυτά δόθησαν και ο κόσμος επούλησε, αναγκάστηκε να πουλήσει, να ξεπουλήσει όπως λένε ορισμένοι, λάθος κατά την άποψή μου, διότι ποιος στο τέλος της ημέρας θα καθορίσει την τιμή της περιουσίας του. Δηλαδή δεν πιστώνουμε τον κόσμο με τον κοινό νου. Οι άνθρωποι αυτοί επήγαν, εταλαιπωρήθησαν, κατάφεραν να κάνουν μία διευθέτηση και να ακούν τα εξαμάξεις από πάνω. Δηλαδή εσείς αμφιβάλλετε ότι έχει και έναν Ελληνοκύπριο ο οποίος δεν θέλει να το κάνει αυτό. Αλλά δεν αναγκάστηκε διότι η οικονομία, η πολιτική, τα πολιτικά αδιέξοδα, το ότι δεν βοήθησαν τους ιδιοκτήτες γης σε συνάρτηση με τις περιουσίες τους. Και το εννοώ αυτό και το επαναλαμβάνω. Άλλο πράγμα είναι να έχεις ένα σπίτι και να πάει να το πουλήσεις και άλλο πράγμα είναι να έχεις 100 σκάλες και να πάει να πουλήσεις τις 10 για να περάσεις. Κανείς όμως μπορεί να αντιτάξει ότι εφόσον προσφύγουν οι πρόσφυγες και γίνει όλο αυτό κάτω από αυτό το τεράστιο, την τεράστια ανάγκη που κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι οι άνθρωποι σε αυτή την ανάγκη και την εξαθλίωση που τους έφεραν διάφορες καταστασικές σκάνδαλα και ατιμίες τις οποίες ζουν καθημερινά. Από την άλλη όμως εξασθενεί αυτή τη στιγμή η διαπραγματευτική δύναμη. Καλά, και ποιος είπε ότι τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να χρησιμοποιούνται από την πολιτική ηγεσία ως διαπραγματευτικά χαρτιά? Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Απλώς αυτός ήταν ο κανόνας. Mm-hmm. Θεωρούσαμε κατά όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά ότι όλες οι κυβερνήσεις λέει μπορούν να πάνε να διαπραγματευτούν την περιουσία μας. Και αυτό που λέει ο κύριος Κυριάδης, κύριε Λουκαΐδη, και πού ήταν η πολιτεία. Και πού ήταν η πολιτεία από το 1974. Υπάρχει και αμφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου Χάγη στην υπόθεση Γερμανία, Ιταλία, ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση να αποποιηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της. Δεν δικαιούται. Εδώ τα αποποιήθηκε η πολιτεία. Δεν μπορεί, ναι. Τα αποποιήθηκε μέχρι στιγμής η πολιτεία. Εάν πάει και κάνει διαπραγματεύσεις και λέει ότι είναι αυτές οι περιουσίες του κύριου Μαθαίου και λοιπά, να μείνουν από εκεί ή να μην μπορούν να πάνε αν κατασταθεί πίσω ο κύριος Μαθαίου, θα αποποιείται το δικαίωμα του. Το δικαίωμα της ελευθερίας εγκατάστασης, κατοικίες κλπ. Κάτι σε λάθος. Αλλά πρέπει να πω και κάτι άλλο. Ναι, παρακαλώ κύριε. Μιλούμε εδώ για την περιουσία των προσφύγων από εκεί και πολύ θλιβερό και πολύ λυπηρό θέμα και η απώλεια τους πολύ σοβαρή. Αλλά η περιουσία δεν είναι το άπαρθι. Γιατί οι παραπάνω άνθρωποι δεν έχουν περιουσία. Στην Κύπρο και σε όλα τα μέρη του κόσμου. Εκείνοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι οι προνομιούχοι κατά κάποιον τρόπο. Με τη δουλειά τους βεβαίως. Μπράβο. Αλλά να μην το θεωρούμε ότι είναι το α και το ω της ζωής. Η περιουσία είναι η πατρίδα όμως, κύριε Λουκαΐδη. Ως πατρίδα. Και ως πατρίδα κάποιος είπε, είχαμε συνείδηση και δεν τα διδούσαμε. Λέει. Έχασε τι φαίνεται, τι δεν κατάλαβα. Ας σας πω κάτι. Από την άλλη, έχουμε ένα τρομερό λαό, στοϊκό, υπομονετικό, θυσιαστικό, αν θέλετε. Σοφό. Σοφό. Απέναντι σε μια πολιτεία που διαχρονικά αντιλαμβάνομαι σιγά σιγά πόσο πολύ σας έχει θέσει, κύριε Ματθαίο, στην άκρη. Όχι μόνο με έχει θέσει στην άκρη, δεν θέλω να μπω σε προσωπικά. Αυτή είναι η δική σας άποψη, αν εγώ διώχθηκα, ναι. Γιατί μίλησα το 80 ότι έπρεπε η Επιτροπή Προσφύγων να κάνει αγώνα επιστροφής. Και με δίωξα στην καριέρα μου. Τι σας διώξα, δεν καταλαβαίνω. Ποιος μπορεί να σας διώξει για τον αγώνα επιστροφής? Πρώτα απ' όλα πρόκειται να με λιντσάρουν στο Παγκύπριο συνέδριο και την επομένη με απέβαλαν από την Επιτροπή Προσφύγων. Με απέβαλαν. Το σκεπτικό, να ακούσουμε και το σκεπτικό. Γιατί το σκεπτικό τους. Το σκεπτικό τους ήταν ότι δεν έπρεπε να μιλούμε για επιστροφή. Δεν έπρεπε να μιλούμε για επιστροφή και να χαλούμε τις σχέσεις μας μαζί με τους αδελφούς. Άλλο η αδερφή, άλλο η Τουρκία. Τους αδελφούς τουρκοκυπριακούς. Άλλο, αυτή είναι αδερφή. Υπάρχει όμως η αυτιά όσης που είπε ο κ. Μαθαίου, ναι. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που λέει ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε με τους τουρκοκυπριακούς. Μα και η ίδια η... Πρέπει να το λύσουμε μεταξύ μας, αγαπημένα. Αυτό το μεταξύ μας είναι η επιτυχία της Τουρκίας. Αυτό το παράδειγμα το δώσει ο κ. Χριστόφιας, που ενόμιζε ότι με τον κ. Τράτη επιδιευθύνει, πρέπει να μερώσουν, να τα κανονίσουν. Υπάρχουν και αυτές οι αφέλειες. Μπορεί να το πει κανείς αφέλεια, μπορεί να το πει κανείς και σοφία από την άλλη πλευρά. Ότι αν τα βρω εγώ μαζί με τον αδελφό στοιχείο. Ξέρουμε όλοι
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Φυτής, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών. Έχει σημασία και ενδιαφέρον να ακούσουμε τη δήλωσή του. Η λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων στα Κατεχόμενα αποτελεί για πολλούς πρόσφυγες το όπλο ενάντια στην οικονομική κρίση. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σοφοκλής Φυτής, προειδοποιεί ότι οι Ελληνοκύπροι χάνουν όλο και περισσότερο έδαφος, ενώ η πατρίδα μας κινδυνεύει. Χωρίς να παραβλέπουμε το ατομικό συμφέρον και το ατομικά δικαιώματα, πιστεύουμε ότι το δημόσιο συμφέρον των Ελληνοκυπρίων και της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να ανακοπεί το κύμα προσφυγών στην Επιτροπή Ακινήτου Περιουσίας. Γιατί με αυτόν το πράγμα πλήττεται το δημόσιο συμφέρον της ελληνικής κοινότητας και γενικά της επιβίωσης των Ελλήνων στην Κύπρο. Όπως συμπλήρωσε ο κύριος Φυτής, η διακομματική επιτροπή που δημιουργήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για να μελετήσει το θέμα, απέστειλε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας εισηγήσεις για λήψη μέτρων που να αποτρέπουν τους πρόσφυγες από το να καταφεύγουν στη λεγόμενη επιτροπή. Ένα από αυτά είναι και η ενίσχυση του φορέα ισότιμης κατανομής βαρών. Και επειδή αυτή τη στιγμή απειλείται η οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε, απαιτούνται κάποιες νομικές και συνταγματικές αλλαγές. Εάν η πλειοψηφία της γης στα κατεχόμενα αποκτηθεί από την Επιτροπή αυτή, μαζί με τη γη που έχουν οι Τουρκοκύπροι, που είναι 6,2%, και μαζί με τη χαλίτικη κρατική γη, που είναι 8,2%, εάν λοιπόν αποκτήσουν πλειοψηφία της γης σε όλα τα κατεχόμενα, οι πιθανότητες είναι δύο. Πρώτον, να ζητήσουν διεθνή αναγνώριση, γιατί θα έχουν την πλειοψηφία της γης, έχουν τον πληθυσμό, έχουν το ομόγλωσσο, το ομόθρησκο, ακόμη μπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν και το όμεμο. Αν όλα αυτά συμβούν, τόνισε ο κύριος Φυτής, ελοχεύει ο κίνδυνος να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ως ανεξάρτητη οντότητα και από χώρες πέραν της Τουρκίας. Η δεύτερη πιθανότητα είναι από ότι έχουμε να αποκτήσει την πλειοψηφία της γης μια πρόνοια η οποία υπάρχει στα ψηφίσματα 750 και 774 του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία υιοθετεί τον όρο διζωνικότητα όπως προνοείται στις ιδέες Γκάλι του 1992, οι οποίες λένε ότι το κάθε συνιστόν κράτος πρέπει να έχει εγγυημένη πλειοψηφία γης και πληθυσμού. Η οικονομική κρίση είναι αιτία αύξησης των προσφυγών. Προσφεύγουν και παίρνουν πολύ χαμηλών ποσοστών της αξίας της γης, τους 10-15%. Εγώ πάντοτε το λέω, πουλούν την γη τους έναντι πινακίου φακής για να επιβιώσουν. Και με αυτόν τον τρόπο όμως διακυβεύεται το μέλλον της επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια τους. Μέχρι στιγμή στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων υποβλήθηκαν 5.355 αιτήσεις και οι Τούρκοι κατέβαλαν 135 εκατομμύρια στερλίνες περίπου στους αιτητές. Σε δύο μόνο από τις περιπτώσεις, όπως τόνισε ο κύριος Φυτής, η αποζημίωση αφορούσε απώλεια χρήσης περιουσίας. Μόνο αποζημιώσεις είναι. Δεν έδωσε παρά σε ελάχιστα 2.000-3.000 ευρώ για απώλεια χρήσεως χαμένα εισοδήματα και σε κανένα δεν έδωσε ανταλλαγή. Επομένως, παραβιάζει τους όρους εντολής του ΕΔΑΘ και όφειλεν η Γενική Εισαγγελία και η προηγούμενη και η παρούσα να κάνει προσφυγή διακρατική να εξετάσουν αυτό το θέμα. Πρέπει να διατηρηθεί η περιουσία των Ελλήνων της Κύπρου στα κατεχόμενα. Διαφορετικά, έχει κίνδυνο και η υπόλοιπη Κύπρος. Λοιπόν, έχουμε τρεις τηλεφωνικές. Να πάρουμε πολύ σύντομα, μόνο παρακαλώ, τους τηλεθεατές που θα μας μιλήσουν. Ο κύριος Προδρόμου. Παρακαλώ, κύριε Προδρόμου. Γεια σας. Ναι, ακούτε. Ναι. Ναι, άκουσα τον κύριο Φυτή. Τα είπε όμορφα και ωραία. Δεν μας είπε όμως για τις άλλες πόλεις που ξεβολούν στους Κινέζους ή Πάφος ή λεμεσό στους Ρώσους. Είχα το υπόψη. Μάλιστα. Το άλλο. Το 2004 ενταχθήκαμε στην Ευρώπη και αυτόματα μέσα σε 6 μήνες, ένα χρόνο, τα οικόπεδα και οι κατοικίες, τα διαμερίσματα, τριπλασιαστήκαν τη τιμή μέσα. Μάλιστα. Η μισθή όμως ήταν καθυλωμένη λόγω του εισέντασης μας στο ευρώ. Mm-hmm. Ούτε η κυβερνητική πήραν αυξήσεις, ούτε κανένας. Mm-hmm. Και το κράτος έσπραξε φόρους συνέχεια. Mm-hmm. Και δεν έκαμε ένα ειδικό ταμείο για τους προσφύγες.
τώρα με την κρίση και με τη δεύτερη γενιά που κάθε πρόσφυγα καθένα σα ήταν αδερφιά του, για να είμαστε ειλικρινεί, μετά το 1974-1975 βοηθηθήκαν οι πρόσφυγε. Σιγά σιγά άλλοι σε συνοικισμού, άλλοι σε αυτοστεγάσει, άλλοι στα τοπογυπριακά. Όμω έλα σιγά σιγά η ζωή ήρθε ανάποδα για του πρόσφυγε πάλι. Και τώρα τους θεωρούν προδότες γιατί θα ξεκουλήσουν ένα κομμάτι χωράφι για να στάσουν τα παιδιά τους. Και δεν μου λες για τον Παφίδη που είχε τα κάκαφα με συγχωρείς και μπορείτε να πάνε να δείτε τα βουνά, την τόση γεμόσαση, πάγκαλους και τα πολλούν στους Ρώσους, στους Κινέζους, παντού. Εύκολο κέρδος, το λοιπόν. Ή λέμε σώ, να μην πω, πολλά ο ανοιχτός πρωταράς. Για το όνομα του Θεού, πάλι οι πρόσφυγες θα την πληρώσω. Είναι αντιληπτή η άποψή σας. Να πάρω και τις άλλες τηλεφωνικές, κύριε Λουκαίδη. Είναι πολύ σύντομα, θέλω να το πείτε. Έχει ένα σημείο το οποίο θα πάρουμε, θα είναι και αντικείμενο περαιτέρω σχολιασμού εδώ. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Λέει ότι κακώς πουλούν στους Ρώσους και στους Κινέζους. Και δεν είπε κακώς. Είπε δεν είδα τα παιδό που ξεπουλιέται αντίστοιχα. Δεν το καυτηριάζουν κι αυτό. Μα οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, κύριε, θέλουν να πάρουν την Κύπρο. Η Τουρκία που θέλει να πάρει την Κύπρο. Για όλα μα που θέλει να μην λέμε πράγματα. Επειδή οι Κινέζοι, που βλάσσει οι Κινέζοι, πάει συναντίον του εθνικού συμφέροντο. Για ο Ρώσο θέλει να πάρει την Κύπρο. Ενώ ο Τούρκο πήρε τη μισή και θέλει την άλλη μισή. Για όλα. Τι να πει, λοιπόν, άμα ακούσει τέτοιε άποψει. Για να είναι δίκιο, αν θέλετε κι εσεί, κύριε Δημητριάδη. Ακούσουμε του υπόλοιπου. Λοιπόν, κύριε Σωτήρη. Κύριε Σωτήρη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κοιτάξτε, εγώ έχω προσφύγει στην Επιτροπή, έχω συμφωνήσει και το ποσό για τα χωράφια μου. Έστειλα μια επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, προς τιμήν τους σε 5 μέρες μου απάντησε. Και τους έκανα μια πρόταση να μου δίνουν, να τους δίνω 3 σκάλες εγώ στα κατεχόμενα, και μιλούμε για Άγιον Αμβρόσιο, αν ξέρετε τι θα πει Άγιος Αμβρόσιος, και να μου μείνουν, να μου δίνουν μία χαλίτικο. Και μου είπαν ότι δεν γίνεται. Εδώ γίνεται εδώ. Μπορεί να δώσει την περιουσία σου και να πάρει καλλιτικό. Εκεί δεν γίνεται. Για του πρόσφυγε πάλι. Μου είπαν να αποταθώ στην Επιτροπή για τα τουρκοκρατούμενα. Έχει ένα μισή μήνα που προσπαθώ να μιλήσω με μια κοπέλα στη Λάρνακα. Ποια επιτροπή για. Έκλεισε η γραμμή. Την τουρκική επιτροπή εννοεί. Ναι. Δεν κατάλαβα αν μπορούμε να ξαναέχουμε τον κύριο Σωτήρη, γιατί έκλεισε η γραμμή. Κατάλαβα σωστά, μίλησε με το Υπουργείο Εσωτερικών και τους είπε να τους δώσει 3 σκάλες στα κατεχόμενα, να του δώσουν μία σκάλα στις ελεύθερες περιοχές και του είπαν όχι. Ναι. Μετά δεν το κατάλαβα. Το χάσαμε. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρία και ξανά τον κύριο Σωτήρη, αν είναι δυνατόν. Κυρία Μαρία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλή. Εγώ θέλω να υποβάλω έναν συγκεκριμένο ερώτημα και θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση. Μάλιστα. Όχι αεροστολογίες όπως ελέγχθηκαν προηγουμένως. Ναι. Έχω μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ναι. Κινδυνεύω να μου πάρει το σπίτι μου η τράπεζα. Έχω περιουσία στα κατεχόμενα. Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνω, να μην χάσω το σπίτι μου, το μέλλον των παιδιών μου, έχω δύο παιδιά, και για να μην αποταθώ στους Τούρκους. Δεν το θέλω, τώρα είναι καμία τη πράγμα. Δεν προκάλεσα εγώ την κρίση, μόνο πληρώνω εγώ την κρίση. Τα λεφτά που έφανε οι άλλοι πληρώνουμε εμείς, ο φτωχός κόσμος. Συμφωνώ μαζί της. Είναι πάρα πολλοίς κόσμος. Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα θέλω μια απάντηση. Ατοπήματα και δεν ξέρω και εγώ τι και δεν θα κουραστώ να το λέω, το πληρώνει ο απλός ο κόσμος. Ο απλός κόσμος. Που στο τέλος θα. Δεν ψηφίζει έναν νόμο η Βουλή. Οι βουλευτές μας, όχι βουλευτές, βουλευτές είναι. Γιατί μην το λέτε, μην ισοπεδώνετε όλους τους βουλευτές. Να μην μπορεί καμία τράπεζα να πιάσει το σπίτι κανένας κόσμος, κανένας ανθρώπου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρία. Να ακούσουμε τον κύριο Σωτήρη που τον έχουμε πάλι στη γραμμή μας. Κύριε Σωτήρη. Ναι, κυρία Ελίδα. Διεκόπη η γραμμή. Λοιπόν, κάνατε... γραμμή μας. Φτάσαμε εκεί που προτείνατε εσείς 3 σκάλες στον Άγιο Αμβρόσιο αντί μίας χαλίτικης για πάνω στα λαμπίδια. Ναι, μία χαλίτικο εδώ. Ας μου δώσω 2-3 χαλίτικο. Ναι. Να μπορέσω και εγώ να επιβιώσω. Μου είπαν ότι δεν γίνεται. Ας πούμε ότι δεν γίνεται, αφού εδώ ξέρω τι γίνεται. Με τι ποσό σας αποζημιώνουν, εάν μπορείτε να μας πείτε. Για 30 σκάλες 168.000 στερλίνες, 15% ο δικηγόρος. 160.000 στερλίνες η σκάλα. 168.000 στερλίνες, 30 σκάλες. Η κάθε σκάλα ή 30. Όχι, όλο μαζί. Εξευτελιστική τιμή. Το ξέρω.
Το ξέρω, κυρία Ελένη μου. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εγώ έχω ξαναπαντρευτεί, έχω ανήλικο τέκνο και σας μιλώ ειλικρά. Πολλές μέρες δεν έχω να χάω. Φτάσαμε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ξέρετε πόσο θυμώνω που έφτασε ο κόσμος, που φτάσαμε όλοι σε αυτό. Είναι απίστευτα τα γεγονότα. Είναι απίστευτα όσα έχουμε ακούσει. Μου συμβουλεύσαν να μου... Με ακούτε? Ναι, κύριε Σωτήρη. Ναι, με συμβουλεύσαν να μου δώσουν το ορκό Κυπριακή. Έχει 1,5 μήνα. Τηλεφωνώ 4 φορές την ημέρα στο γραφείο στη Λάρνακα και δεν μου τα απαντούν το τηλέφωνο. 4 φορές την ημέρα. Δεν θα σας πω το όνομα της κοπέλας. Ετοιμάζω επιστολή στον πρόεδρο και στον κύριο Χάζικον πάλι. Κύριε Σωτήρη, θα επικοινωνήσουμε η παραγωγή να μας επιτρέψετε, γιατί θα κάνουμε και άλλο πρόγραμμα. Εμείς δεν θα τον καταλήψουμε όλο αυτό. Εγώ θέλω να με ξαναβγάλετε στο πρόγραμμα. Κρατήστε το τηλέφωνο. Να σημειώσει η παραγωγή το τηλέφωνό σας και θα επανέλθουμε. Κύριε Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ. Να πάρουμε και τον κύριο Γιώργο και να αρχίσουμε να απαντούμε λίγο. Κύριε Γιώργο. Χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασης, κύριε Γιώργο μου, μιλήστε μας από το τηλέφωνο και ακούστε μας μετά. Ναι, σας με ακούτε. Ναι, πείτε μας. Ναι, εγώ συγκεκριμένα τηλεφωνώ από Ελλάδα και θα μιλήσω εξ ονόματος των απολύμων προσφύγων που έχασα περιουσίες. Μάλιστα. Όχι ότι επίσημα σε πρόσωπο, αλλά είμαι 39 χρόνια σε Ελλάδα κλπ. Όταν αποτάθηκα στην κυβέρνηση κάποια στιγμή για να μου δώσω ένα σπίτι να έρθω στην πατρίδα μου όταν έρχομαι τα καλοκαίρια, τέλος πάντων, ξέρετε τι μου απάντησαν? Εσείς στην Ελλάδα έχετε σπίτι, τι θέλετε τώρα εξοχικό για στην Κύπρο? Ακούστε φράσος. Μα δεν είναι φράσος αυτό? Πάω να είμαι Κύπριος, διότι κάποιοι προδότες, και αυτοί είναι οι προδότες του 1974 και όχι αυτοί που αποτείνονται στην Επιτροπή. Το λέω και δυσκολεύομαι να το πω από τη συγκίνηση. Δεν δικαιούται κάποιος, γιατί τον ανάγκασε η μοίρα να ξενιτευτεί και να μου απαντούν ότι θέλετε και εξοχικό στην Κύπρο. Δεν είναι απαράδεκτο αυτό? Το αφήνω στην κρίση των ομιλητών σας, τους οποίους εκτιμώ πάρα πολύ, και μάλιστα τον κύριο Παρθέο τον γνωρίζω, ήταν καθηγητής μου στην Κερίνια, στη Δευτέρα του γυμνασίου. Και χαιρετώ και τους άλλους δύο αξιότιμους νομικούς έγκριτους εκεί της παρέας. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Παρακαλώ. Ναι, τι... Ό,τι θέλετε να πείτε. Ακούσαμε τώρα 4 τηλεφωνικές. Θα πάω και στους δικηγόρους. Κοίταξτε, το βασικότερο είναι η κυβέρνηση να έρθει να αναλάβει τις ευθύνες της. Έχουμε πάει στη Βουλή 2-3 φορές. Πριν 1,5 χρόνο. Λοιπόν, τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει. Δηλαδή, απλώς εκουβεντιάσαμε εκεί και τέλειωσε. Εσείς αισθάνεστε, μας το είπατε κύριε Μάτσο, μας είπατε ότι δεν αισθάνεστε ότι σας έπιασε κάποιος δυναμικά το θέμα αυτό για να αισθανθείτε ικανοποίηση και να πάρετε απάντηση σε αυτά που ήταν τα αιτήματά σας. Τα δίκαια αιτήματά σας. Αυτό μας λέτε. Λοιπόν, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτό μας λέτε. Έτσι, αν κατάλαβα. Σας έθιξα πιο μπροστά ότι εμποδίζεται και η λύση με τον τρόπο αυτό. Και ο τρόπος που εμποδίζεται η λύση είναι διότι, όπως είπαμε, κάποιος που δεν είχε περιουσία εκεί και έχει από εδώ, γιατί να θέλει να πάει από εκεί? Δηλαδή, ξέρω περιπτώσεις που δεν είχαν σπίτι να κάτσουν και σήμερα κρατούν αρκετές σκάλες. Ένα διανομή του πλούτου. Ναι. Αλλά έγινε αυτό το σκόρπισμα των προσφύγων. Ναι. Ήταν εσκεμμένο. Δηλαδή δεν άφησαν τις κοινότητες. Έτσι είναι, το εκτιμώ. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Διότι απεφάσισαν από τον πρώτο καιρό ότι θα δώσουμε στην Τουρκία ένα κομμάτι γης για τους Τουρκοκύπριους. Και εμείς δεν έπρεπε να ξεγραφτούμε, ιδίως εμείς οι Κερινιώτες. Πρώτα απ' όλα πάρτε το από την προπαγάνδα η οποία έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Όταν έλεγα στον καθηγητικό σύλλογο μέσα ότι θέλω να πάω στο σπίτι μου, μα εγελούσαν. Πώς μπορείς να πας εσύ στην Κερίνια? Δεν γίνεται. Πώς θα υπάρξει λύσεις άμα θα πας εσύ στην Κερίνια? Αυτή ήταν η πολιτική η οποία προωθήθηκε από τα πρώτα χρόνια και φτάσαμε σήμερα εδώ και έρχονται
να ρίξουν, να βρουν από δύο Πομπέων τράγων. Και οι πρόσφυγες που πάνε και πουλούν την περιουσία τους. Μα υπάρχει κανένας που πονεί περισσότερο από εμένα για την δική μου την περιουσία ή για οποιοδήποτε την περιουσία? Υπάρχει, σας παρακαλώ? Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Δημητρία. Να απαντήσουμε στην κυρία Μαρία, τι θα γίνει που η τράπεζα θέλει να της πιάσει το σπίτι και η ίδια έχει περιουσία στα κατεχόμενα, αν πρέπει να προσφύγει ή όχι. Το δίλημμα της είναι ότι μπορεί να περιμένει τη λύση του Κυπριακού για να δει τι θα κάνει, ή μπορεί να πάρει τα δικαιώματα της και να δοκιμάσει να τα διεκδικήσει. Εγώ δεν λέω σε κανέναν τι να κάνει. Είναι δικαίωμα του κάθε ενός να αποφασίσει. Αλλά αν η οικονομική της κατάσταση είναι τόσο τραγική, τότε δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει κανένας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ο κύριος Σωτήρης, του δίδουν 168.000 για 30 σκάλες γης, δηλαδή περίπου 5.000. Τίποτα. Απαράδεκτα χαμηλών. Τίποτα. Εάν μπορεί να αντέξει οικονομικά, να μην το δεχτεί. 100% να μην το δεχτεί. Ο άνθρωπος όμως μπορεί, μας είπεν τις δικές του συγκεκριμένες περιστάσεις. Ποιος θα το βοηθήσει? Κανένας. Κανείς δεν τον βοήθησε ενός τώρα. Μιλούμε ότι δόθηκαν μέχρι στιγμής 137-138 εκατομμύρια σε ανθρώπους δικούς μας. Βεβαίως. Λοιπόν, ξέρετε όμως ποιες φανταστείτε, συγγνώμη κύριε Ματιό, φανταστείτε τότε που ήμασταν πιο εύρωστοι ως οικονομία, να δίναμε ως κράτος, ως Κυπριακή Δημοκρατία, αυτά τα χρήματα στους πρόσφυγές μας. Είναι σε απόγνωση ο κόσμος, πρέπει να το καταλάβετε. Η οικονομική κατάσταση, η έλλειψη ελπίδας από το πολιτικό σύστημα και το γεγονός ότι... Η έλλειψη εμπιστοσύνης. Διαχρονικά, εγώ βλέπω τον κύριο Ματιό και αντιλαμβάνομαι ότι έχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Στο σύστημα, ναι. Ο κόσμος πλέον αποφάσισε ότι φτάνει, θα πρέπει να κάνω εγώ ό,τι μπορώ. Και το χειρότερο, ουδέποτε αντιμετωπίστηκαν οι ιδιοκτήτες γης στα κατεχόμενα σε σχέση με την περιουσία τους. Είτε ένα σπίτι νύχες που ενοικίαζες, είτε τρία σπίτια και 100 σκαλές γης, πάλι ένα σπίτι στο συνοικισμό έπαιρνες. Αυτή η αδικία τώρα βγαίνει στην επιφάνεια. Παρακαλώ, κύριε Λουκάη. Για το πρόβλημα της κυρίας που πάει τράπεζα από ίσιο σπίτι, το οποίο είναι πολύ γενικότερο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο... Είναι μεγάλο πρόβλημα. Παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Εγώ θα εξηγούμε πρώτο να γίνει μια κίνηση προς την νομοθετική εξουσία, να σκεφτεί την δυνατότητα σε συνεργασία με την κυβέρνηση να περάσει μια νομοθεσία που να παγώνει τα χρέη αυτά ή να στέλνει τις πωλήσεις. Πώς έκαναν όταν έγινε η εισβολή και πέρασε νόμος και επαγωποιήθηκαν όλα τα... Νομίζω υπάρχουν μνημονιακές υποχρεώσεις για αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό λέω να γίνει αυτή η προσπάθεια. Προσπαθεί να γίνει κάτι σε σχέση με αυτούς οι οποίοι, αυτό που είχε εισηγηθεί ο πρόεδρος, δηλαδή να ενοικιάζεις την περιουσία σου ως μια κάποια... Σαν ένα μέτρο είναι το πρώτο που άφηλα. Σαν δεύτερο, εγώ θα δοκίμαζα μέσω της δικαστικής εδώ να απευθυνθώ στο κράτος για να έρθει να βοηθήσει, διότι έχει υποχρέωση να βοηθήσει κάθε άνθρωπο να προστατεύσει τα δικαιώματα του, τα ανθρώπινα. Κύριε Λουκαίδη, μας μιλάτε θεωρητικά. Τώρα όμως έπεσε, να τελειώσω, στην πιο άσχημη περίοδο, διότι το κράτος δεν έχει την οικονομική δύναμη. Δεν βοηθούσε 40 χρόνια, θα βοηθήσει σήμερα? Όχι μόνο δεν βοηθούσε, από ότι κάτι άλλο σχετικό με τους ιδιοκτήτες. Ενώ εγώ συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε ο πρόεδρος. Ότι ναι, αυτό μας λένε, ότι δεν μπορεί να πάσει στην Επιτροπή να πουλήσει την περιουσία σου. Αυτό εγώ με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Από την άλλη όμως, παράλληλα, έχει το κράτος ορισμένες υποχρεώσεις. Εκτός που να τους βοηθήσει οικονομικώς, προπαντός πρέπει να δει να ανασκοπήσει την όλη πολιτική του στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσπάθεια του να δυσκολέψει την Τουρκία για να μπορέσει να έχει μια σωστή λύση με τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όταν οι Τούρκοι έστελναν ολόκληρες αποστολές και περιέβαλαν την ατμόσφαιρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με την προπαγάνδα τους, εμείς τι έκαναμε? Τίποτε. Οι βουλευτές μας τι έκαναν? Τίποτε. Εγώ ήμουν δικαστής τότε και έρχονταν βουλευτές Κύπροι κοντά μου, ήρθαν τρεις-τέσσερις και μου είπαν τι θα πούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα είχα πείτε τίποτα. Να θα τα γράψω εγώ και θα τα δώσω να πείτε. Δεν τους εξαράβλεπα. Δεν τους εξαράβλεπα. Αυτό είναι ενδιαφέρον και των βουλευτών.
Και ο κ. Φοιτής, όταν έχει δουλειά στο Στρασβούργο, γιατί έκανε μια ομιλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί δεν βγήκε μπόξο από το κύριο. Εντάξει, συμβολικά. Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λοιπόν, ο Λιγόρη. Για ήθελα να πω ότι ναι. έπρεπε η κυπριακή κυβέρνηση με συνέπεια να πολεμήσει το θέμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ξέρετε ότι βγήκε η απόφαση υπέρ μας στην διακρατική, την τρίτη την διακρατική, και αντί να ζητήσουν αποζημίωση που τότε που του το έλεγα η κυβέρνηση, έπιασαν ένα Εγγλέζο με μια δικηγορία και έτρεχαν 9 χρόνια στην Επιτροπή Υπουργό. Κυρία Αχιλέα, που η Επίτροπη είναι υπουργό, δεν είναι νομική, είναι άνθρωποι διπλωμάτες. Και χάσαμε 9 χρόνια για να κάνουν προσφυγή μετά από 9 χρόνια. Τι μου και λέτε τώρα εσείς, θα τα κάνουν τέτοια φάσα. Κύριε Λουκαΐδη, μου λέτε και εσείς και ο κύριος Δημητριάδης με άλλα λόγια ότι η πολιτεία 40 χρόνια δεν έκανε τη δουλειά της. Και 40 και τα τελευταία 10 χρόνια ξοδεύω αλόγιστα σε σκοπούς οι οποίοι δεν είναι αποτελεσματικοί. Λοιπόν. Διότι δεν υπάρχει ούτε στρατηγική, ούτε και ενδιαφέρον, ούτε και πολύ ενδιαφέρον στην νοητική ψυχή και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω δύο τελευταίες τηλεφωνικές γραμμές, κύριε Ματσέ. Οι τελευταίες μου τηλεφωνικές. Ένα ναι. πράγμα. Το capital gain tax μπήκε για αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες. Απέφερε 300 εκατομμύρια το χρόνο. Με 30 χρόνια 300 εκατομμύρια πόσα θα ήταν. Το επήραν και το έβαλα στον κυβερνητικό κουρβανά. Ας τους προσφύγες, ας τους ιδιοκτήτες, ξέχασε τους. Είναι σκόπιμα. Κάθε μέρα είμαστε εδώ, κάνουμε αυτή την παραγωγή και λιώνουμε με όσα ακούμε. Πραγματικά, ο καθένας σήμερα, εφόσον είναι συνειδητός πολίτης, αντιλαμβάνεται πόσα κενά έχουν και πόσες παραλήψεις εις βάρος του κόσμου. Αυτό καταλαβαίνω. Εις βάρος της πατρίδας. Πρώτο. Η πατρίδα είναι ο κόσμος, κύριε Ματσέο. Ναι. Αν λείψει ο κόσμος, πού είναι η πατρίδα. Το ξέρω. Λοιπόν, κύριε Γιώργο. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Εγώ θα ήθελα την ψήφιση μου είναι η εξής. Εγώ έχω την περιουσία μου στα κατεχόμενα. Χρωστώ 180.000 σε εμπορική τράπεζα. Έχω την περισσότερη την οποία παίρνω 260 στερλίνες. Σας την έχουν λοιπόν, εκτιμήσει η Επιτροπή αποζημιώσεων, η λεγόμενη. Βεβαίως, την έχουν εκτιμήσει και είμαι έτοιμο να υπογράψω. Μάλιστα. Και έρχονται σήμερα να χωρίσουν πατριώτες και μη πατριώτες. Μάλιστα. Μα έρχονται να χωρίσουν πατριώτες και μη πατριώτες. Όταν παίρνω εγώ επιστολές από την τράπεζα συνεχώς και με ενοχλούν και τηλεφωνικώς, και μια δηλαδή παίρνω επιστολές να πληρώσω τη δόση μου. Που δεν τις πληρώνω. Τι είμαι να κάνω. Ας έρθει η κυβέρνηση που εμφανίστηκε τώρα ως σωτήρας του τόπου, και υπουργός οικονομικών έτσι διαφημίζεται, λοιπόν, να μειώσουν τους μισθούς τους, ας παίρνουν στις 3.000 ευρώ το μήνα, ας κάνουν ένα ταμείο να πάρει ο κόσμος λεφτά να επιβιώσει για 2 χρόνια. Και μετά από 2 χρόνια, ας παίρνουν τις 10-15.000 ευρώ κάθε μήνα. Κύριε και οι βουλευτές και οι υπουργοί και όλοι. Ήδη έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε είμαστε όχι στο χείλος του γκρεμού. Ίσα που γλιτώνουμε, ας πούμε, τον κρέμο. Τόσο αυτή είναι η εικόνα. Το γνωρίζουμε. Ας έρθει η κυβέρνηση να κάνει έναν ταμείο να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Μισό λεπτό, 260.000, για ποια περιουσία μιλούμε, πού είναι η περιουσία σας? Είναι στο Πογάζι. Πογάζι. Πόσες σκάλες? 17. Και σας δίνουν μόνο 260.000 στερλίνες. Στην αστουσιά θα μπορεί να φυλάξει ο χαλάζι. Όταν κόψεις μέσα τι θα κάνεις. Το υπέροχο Πογάζι. Μάλιστα. Όταν σε στριμώχνει η τράπεζα τι θα κάνεις. Ας έρθει η κυβέρνηση να λάβει τις ευθύνες της. Που δεν είναι πρόοδο. Να βοηθήσει τον κόσμο. Ναι. Και να αφήσουμε για μένα την περιουσία. Να είστε καλά. Εγώ δεν έχω να έρχεται από καλή ο οποιοσδήποτε ή αξιωματούχος ή πολίτης του κράτους προδότη. Για να ξεκαθαρίσουμε, δεν είπε κανένας αξιωματούχος προδότη κανένα πολίτη του Κυπριακού κράτους. Δεν το λένε αξιωματούχοι, το λέμε μεταξύ μας εμείς. Κακώς το λέμε εμείς. Αν είναι πάντα να χωρίζουμε τον κόσμο σε γήπεδα και να παίζουμε ποδόσφαιρο μεταξύ μας, είναι να μην πω τι παθαίνουμε. Κακώς το λέμε. Δυστυχώς έτσι είναι. Λοιπόν, να ακούσουμε και την κυρία Αρετή. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Κυρία Αρετή. Κυρία Αρετή.
Κοίταξε να δεις, εγώ ήρθα από εδώ με δυο μωρά και ήμουν και δυο και έστρωσα χαμές στη σακούλα να γεννήσω. Και δεν του γιού μου του νου που γεννήθηκε από εκεί δεν του δώκαν ούτε σελήνη. Εγώ εγκρίθηκα σπίτι χαμηλό και ο κύριος Λεαντζής έλεγε μου να χαμνήσω κάμω ένα κομμάτι χωράφι γιατί ο άντρας μου ήταν γεωργός, εγώ δεν έξερα τίποτε. Από πού κυρία Ρεντή μου, από πού είστε? Είμαι από την Έγκομη. Μάλιστα. Και να χαμνήσω το χωράφι για να μου δώσει σπίτι χαμηλό. Ναι. Και προτίμησα να πιάσω τον τρίτον όροφο για να ζήσω τα παιδιά μου που δεν έξερα καμιά τέχνη. Τι ούτε γιο, ούτε άντρα του, γιατί είμαστε γεωργοί. Καλή μου, τι εννοείτε να χαμνίσετε το χωράφι στην Έγκομη? Εδώ θα μας ένα κομμάτι χωράφι γκλήρο. Ναι. Και εκείνο επήραν του το του κυρίου Λεαντζή του Ανδρέα. Ναι. Και ήθελε να το πιάσει το δικό μου, να το χαμνίσω και να μου δώσει στον Μακάριο. Εγώ κάθομαι στον Άγιον Ιωάννη. Μισό λεπτό, άνω τελεία. Κύριε Ματσέου, τι εννοεί, γιατί δεν κατάλαβα. Μην κλείσετε, μην κλείσετε. Της έδωσαν ένα χωράφι τουρκικό. Ναι. Και ο κύριος Λεαντζής, ναι, επήγαινε, πήρε το χωράφι που άφησε η κυρία, ναι, για να... Εν το έφυσα. Το επήρε. Επήμενε να το αφήσω. Μάλιστα. Για να μου δώσει σπίτι χαμηλό. Μάλιστα. Για να πάρει σπίτι, ναι, ναι, ισόγειο, ναι, να μην αρεβαίνει. Ναι, 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 με τέσσερα μωρά. Μάλιστα. Συνεχίστε, κυρία Ρέντι μου. Και εγώ προτίμησα την πολυκατοικία για, ναι, να είναι κοντά στα μωρά μου. Ναι. Πόν είχαμε μάνα, με αυτή, με κανένα. Ναι. Α, μετά γεννήκαν τα μωρά μου και που εγκρίθηκα εκείνον το σπίτι, αυκίνεψα και μεγαλώναση. Εχάρτωσα την κόρη μου, έκατσα την μέσα και εγώ έκανα παράγκα και κάθομαι έχει 40 χρόνια μέσα στην παράγκα. Γιατί επάντρευκα έναν και κάθεται εδώ μέσα στο σπίτι ώστε να βολευτεί, να βολευτεί να βρει ένα σπίτι να κάτσει, ναι, και ακόμα δεν έκατσα σε σπίτι. Μάλιστα. Έχει 40 χρόνια. Εγώ για να χτίσω το σπίτι μου στην Έγκομη ετράβουσα πανεβρέζι που 12 χρονών. Λοιπόν, και του γιού μου, ναι, του γιού μου του, που γεννήθηκε από εκεί δεν του δώκα συνέχτω 5 λίρες, ναι, να αγοράσει, να του δώκουν ένα οικόπεδο να χτίσει μέσα. Κυρία Ρετή, σας άκουσα με μεγάλο σεβασμό, γιατί είναι αυτός ο κόσμος είναι ιερός, έτσι. Ναι. Είναι αυτός που τσάπιζε. Ακριβώς. Που... Ο πόνος μου, ναι, μεγάλος. Ναι, που σκάλιζε. Γιατί που... εδώ θα την κοίταξε να δεις. Ναι. Εδώ θα δεις σε οικογένειες που δεν είχαν πόσει τίποτε. Ναι. Και εμένα ο γιος μου τώρα εβούλωσαν τα χωράφια, ναι, ο παπάς του. Ναι, ναι. Έχει βουλωμένα χωράφια από εκεί, το σπίτι μου βουλάσα των παιδιών μου, ναι, και δεν του δω κάτι. Ευχαριστώ, κυρία Ρέντι μου, κατάλαβα τι εννοείτε. Λοιπόν, καταληκτικά το σχόλιο σας. Κύριε Ματσέο, αρχίζω από εσάς. Το σχόλιο μας είναι ότι υπάρχει μια κυβέρνηση, φέρουν την ευθύνη για την τουρκοποίηση και η Βουλή και η κυβέρνηση. Και οφείλουν... Ατοπίματα συσσωρευμένα, λέτε, έτσι. Ναι, όχι, πρέπει να αντιμετωπίσουν, ναι, κάποτε αυτήν την κατάσταση και είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν τους πρόσφυγες να πουλούν την περιουσία τους. Όσον τους αποκαλούν προδότες, περισσότεροι θα πηγαίνουν. Λοιπόν, κύριε Λουκαϊδή, πολύ σύντομα. Αυτό το θέμα θα πρέπει να τύχει σοβαρή μελέτηση. Πώς να αποτρέψεις τους ιδιοκτήτες να πουλούν την ίδρυση στο στούπο. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ όμως. Θέλει μελέτη, ναι, αλλά γρήγορα να γίνει και να γίνει και από την θεσματική. Ευχαριστώ, κύριε Λουκάη. Κύριε Δημητρία. Οι λόγοι για τους οποίους ο κόσμος προσφεύγει στην Επιτροπή είναι εκεί. Εάν δεν αλλάξουν αυτοί και δεν βλέπω να αλλάζουν, δεν αντιμετωπίζει αυτό το θέμα με σοβαρότητα. Δυστυχώς θα συνεχίσει αυτή η ροή. Α, τώρα και να θέλει αφού δεν έχει χρήματα. Μα, ακριβώς, μα, ναι, όλες αυτές οι υποσχέσεις, ναι, του θα και θα δώσουμε, όλα αυτά, ναι, δεν είναι η πραγματικότητα. Τα βάσανα της κυρίας Αρετής είναι η κυπριακή πραγματικότητα.
Επίσης, ο κύριος Γιώργος είναι η κυπριακή πραγματικότητα. Τα χρέη των ντρών, η περιουσία του έχει πάρει μία τιμή, πάρα πολύ χαμηλή κατά την άποψή μου, αλλά τι θα κάνει ο άνθρωπος, είναι αξιοπρεπής και δεν θέλει η τράπεζα να τον κυνηγά. Ενδιαφέρεται κανένας, διότι εγώ δεν άκουσα κανέναν. Ήρθαμε μια γεύση και φεύγω με άλλη από αυτό το θέμα. Η πολιτεία ολιγόρησε. Πάλι η πολιτεία δεν ήταν στο επίπεδο του κόσμου που θα έπρεπε να ήταν. Αυτό βγαίνει. Θα επανέλθουμε και για τον κηδεμόνα της Πρωτοκυπριακής Γης. Συγγνώμη. Πρέπει να προσθέσω, αν επιτρέπετε. Πολύ σύντομα, γιατί έχω δεύτερο θέμα και καθυστερώ. Τηλεγραφικός. Ναι. Ναι, ολιγορία της κράτους, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για οποιοδήποτε από την πατρίδα του. Πολλά βαρετή κουβέντα του, κύριε Λουκαΐδη, και εκ του ασφαλούς μιλάτε. Τα βάσανα της κυρίας Αρετής και του κύριου Γιώργου είναι η κυπριακή πραγματικότητα και είναι καιρός η βιομηχανία του κυπριακού προβλήματος, η οποία έχει ανδρώσει τόσων καιρών, να κάτσει τη μάπα κάτω για να μιλήσουμε. Πάμε διαφημίσεις.